Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Για σηκώ αγόρι μου, τι έγινε? Έλα, θα τα πεις για ώρες εδώ, θα τα πούμε. Μην αγώνες, όλα θα γίνουν, παλικάρι μου. Θες να στείλεις μια καλημέρα σε Κεφαλογιάννη, γιατί σε είδα φορμαρισμένο, σε είδα φορτσάτο. Ξέρεις γιατί πήγε 12.30 ώρα? Γιατί πήγε 12.30 ώρα? Δεν μπορεί να ξυπνήσει ο Κατσαρίς το πρωί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γιατί όταν... είσαι πάλι, γιατί δεν μπορεί, αφού την άλλη φορά ήταν εκτός Θεσσαλονίκης, τον άνθρωπο δεν τον προετοίμασαν. Όλοι οι γέροι, ναι, όλοι οι γέροι ξυπνάνε νωρίς, ναι, ο Κατσαρίς ξυπνάει αργά, να πούμε. Τι πράγμα είσαι εσύ. Τώρα που είμαι Κατσαρίς, τώρα, ναι, που καταρχάς να στείλω την καλημέρα μου στη Βούλα την Πατουλίδου, που ήρθε χθες, τα είπαμε λίγο, σέψαμε, που είναι η δυναμία μου. Λέει, πες το Κωστή όμως, ναι, αυτά τα χαζά που λέει για τα ρεύματα, λέει να τα κόψεις γιατί δεν ισχύουν. Ποια ρεύματα? Αυτά που λες, όποτε σε παίρνει η μπάλα, ρε παιδί μου, και η μπάλα παραμάσμα, λες, το ρεύμα του ΠΑΟΚ δεν πληρώνεται. Αυτά τα χαζά λέει να μην τα λέει, ναι. Είναι στην περιφέρεια η Γούλα. Πώς δεν είναι, θα τη δεις και σήμερα κάτω, εκεί θα είναι. Ο Τζιτζί Κώστας είναι. Πώς δεν είναι, Τζιτζί Κώστας. Ο Τζιτζί Κώστας. Ναι. Τα πλήρωνε τα ρεύματα της... Όχι. Ποιος τα πλήρωνε? Δεν τα πλήρωνε, εσύ τα φτιάξες εκεί. Ποιος τα πλήρωνε? Τα πλήρωνε η ομάδα κανονικά. Ποια ομάδα τα πλήρωνε? Έκανε απλά μια συγκεκριμένη ρύθμιση και τελείωσε ιστορία. Τι, ποιος τα πλήρωνε? Ναι. Και άμα είναι η Πατουλίδη να μου πληρώσει και εμένα το ρεύμα, ήρθε λίγο με το. Τώρα το απόγευμα, ναι, θα πει face to face, θα είμαι και εγώ εκεί. Καλημέρα στη Βούλα που μα ακούει. Και στον Τζιτζικώστα και στην Κεφαλογιάννη μα ακούει. Και κοινόχρηστα με πληρώσει ο Τζιτζικώστα. Θε και τα κοινόχρηστα όλα μαζί. Α, σου πληρώσω και το ρεύμα και. Έχω και ένα δάνειο, μπορεί να μου το πληρώσει το δάνειο, ναι, ο κ. Τζιτζικώστα. Πολύ αμάκα πρωί-πρωί μου σηκώθηκε. Ναι. Πολύ αμάκα πρωί-πρωί. Αφού όλη αυτή η πόλη στην αμάκα είναι. Εντάξει, ναι, είναι δύο μάμα, τι να κάνουμε. Δηλαδή τι να κάνουμε του κυμπάριδε, πόσο καιρό θα του κάνουμε ακόμα του κυμπάριδε, αφού η αμάκα είναι το σήμα τη πόλη. Σήμα κατά δεθέ να βάλουμε Θεσσαλονίκη, Παύλα,
μάκα γεια από κάτω. Γεια σου Μακεδονία μου, γεια σου Θεσσαλονίκη μου. Μανούλα μου, χαιστήκαμε για το όνομα. Μη πάλι πρωί. Έχω τις τούρτες, τις Λορές στο σπίτι, έχω και αυτές. Έλα σε κεράσουν κάτι τουρτίτσες. Δεν μας νοιάζει το όνομα, Μανούλα μου, δεν μας νοιάζει. Τα φράγκα δώστε μας, Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Καλημέρα, καλημέρα από τον Κωστή, καλημέρα από τον Κουλ, καλημέρα από τον Κάζα. Που θα είμαστε μαζί, ποιο δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει το όνομα. Τι κάνεις τώρα, promotion για την παρουσίαση του προγράμματος. Όχι, βρε, αυτά τα σάλια τώρα. Αυτά είναι σάλια του Μπούζου τώρα, κατεβείτε κάτω και ντυθείτε και κάτι. Δεν θα κατέβεις. Κοίταξε, άκουσα ότι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός λέει δεν θα κατέβω, τσαμπουκά. Ποιος? Δεν λέω. Ναι, δεν λες. Και τι έγινε? 9.55 κενό ή στα μηνύματα, ποιος πιστεύετε ότι δεν θα κατέβει και το έχει δηλώσει και στον Μπούζο εγώ. Δεν κατεβαίνω. Τα ηλίκη. Δεν κατεβαίνω. Ναι, μαγιά. Είναι καθημερινός εδώ στο πρόγραμμα. Καθημερινό. Κάθε μέρα. Άμα τον βρείτε. Σιγά με τον βρούνε. Εγώ ξέρω ποιος είναι. Σιγά με τον βρούνε. Να τον βρούνε. Δεν ξέρω. Ναι. Θες σε κεράσω καφεδάκι, πίτα ή μπουγατσούλα. Ψήνεσαι. Ναι. Ψήνεσαι. Λοιπόν, μόνο στο καντίνα pit stop. Μαζί με μπουγάτσα και μία πίτα δώρο. Και πρόσεξε να πάρεις 5 καφέδες σερί. Ο έκτος θα είναι κούτρα, γιατί είμαστε και άπλες εκεί. Σε 3 μέρη σε όλη την Θεσσαλονίκη. Παλαιού σταθμού 36 δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56 Λαχαναγορά. Και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Εκεί σας περιμένει η καντίνα pit stop. Καλημερούδια σε Κεφαλογιάννη θέλεις, έτσι μου είπες, θέλω να βάλεις Κεφαλογιάννη σήμερα φωτογραφία. Κοίταξε. Ναι, είναι κάτι χαροπό στα ματάκια μου. Κοίταξε, ναι. Επειδή τώρα οι αριστερές είναι άσχημες. Άσχημες οι αριστερές λες. Ναι, είναι το που λένε μια ψηλοβελτιωμένη έκδοση, ας πούμε αριστερής. Ναι. Οι αριστερές τα χρόνια μας στην Τούμπα, η Πατουλίδα μ' ακούει, θα σου πει. Ακούει, αφού τις στείλαμε και καλημέρα. Οι αριστερές που παίζαν και μπάσκετ στην ΕΡΤ τότε και έπαιζε και βούλα μπάσκετ τότε. Έπαιζε, ναι. Ξεκίνησε από μπάσκετ. Ναι, ναι. Οι αριστερές. Είχανε φούντα στη μασχάλη, τι είχανε. Δεν ήταν βρωμιάρες. Ήτανε. Βρωμιάρες. Και κάτω παπούτσι και όλα που στάνει μέχρι το αστράγαλο. Να φανταστείς ότι εγώ που είχα βγει κατά λάθος πρόεδρος 15 μελούς. Εσύ βγει, ψωνίσαμε από σβέκο αυτό. Καινούριο είναι αυτό, Θανάση. Πρόεδρος 15 μελούς. Εσύ. Ναι, ρε. Τι έκανες τραγουάρι μου πρόεδρος 15 μελές. Τι έκανε, ό,τι έκανε ο Παυλόπουλος, τίποτα. Εγώ περίμενα να μου πεις ότι κάνει και ο γραμμένος, αλλά δεν πήγε σωστή απλά απάντηση. Απαγόρευα τις αποχές για αδιανόητους λόγους. Ναι. Δηλαδή, ερχόταν ο Πατλατζόγλου, ο Πασοκομούρης, να πούμε. Ναι, εντάξει, τότε ήταν και στα φόρτε τότε, το Πασοκ, δυνατό, ενωμένο. Χούντα λέει στα Εμιράτα. Στα Εμιράτα έγινε, ξέρω εγώ, μια χούντα και τα λοιπά. Ρε Πατλατζόγλου, πετρέλαιο έχουμε να πούμε. Για να έχουμε θέρμανση στο σχολείο. Α, ήσουν. Λέει, δεν έχουμε. Ωραία, λέω. Αυτός εκεί ο Σωτήρης τις τυρόπιτες που είναι μόνο φύλλο και τυρί μηδέν. Ναι. Και η πορτοκαλάδα έχει 70% νερό και 30% εντάξει, πορτοκάλι. Εντάξει, να κάνουμε εγώ ναι, τώρα. Δεν πρέπει να τα βελτιώσουμε πρώτα του σπιτιού μας. Ήθελε πρώτα φαγητό, θέρμανση, τα βασικά. Όταν λέω ναι. Τακτοποιηθεί, δηλαδή μαθηματικά τα παιδιά κάνουν με την αζά. Ένα και ένα κάνουν τρία. Λοιπόν, τα λύσαμε όλα. Στο σχολείο σου, ρε γόρι μου. Αυτά όλα συμβαίνουν στο σχολείο. Ένα και ένα τρία. Δεν έχουμε πορτοκαλάδα. Σε εποχές καλές πασό. Πώς τη διορίσαν την πασά, την αζά. Την αζά, μαθηματικό. Είχε μία έκταση η αζά, ήταν πλούσια. Α, έτσι τα κάναν τότε. Έδωσε το χωράφι. Έδωσε το χωράφι στο Δεδέογλου. Έκτισε το κράτος ένα σχολείο. Τα άπλασε όλα μέσα στο μυαλό του. Πάει και την αζά, την έλουσε. Αφήσει κανένα ήρεμο, ρε φίλε. Γελάει. Η αζά λοιπόν. Τι η αζά τώρα. Όχι, εδώ κοντεύουμε να πεθάνουμε εμείς. Η αζά θα ζει να πούμε. Ακόμα είμαστε νέα παιδιά, νεούδια, την έτζερ είμαστε. Ερχόταν η αζά που λε. Ένα και ένα κάνουν τρία. Τρία. Ναι. Καινούργια μαθηματικά είναι αυτά, γιατί όχι. Το λέω τον Πατλαζόγλου, το λέω. Ναι. Λύσαμε τα δικά μας τα προβλήματα. Λέει όχι. Πώς θα λύσουμε τον άλλον που έχουν χούντα, λέω, στο Σουδάν. Λέει έτερον εκάτερον. Άντε ρε κολοπασοξίτο. Μη πάλι. Άντε ρε πασοξίτο. Σε 15 λεπτά δύο γκέλες κάναμε. Άσε λοιπόν, θέλετε να απολαμβάνετε την ομαδάρα σας στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, γιατί εκεί θα πάμε τώρα. Πού? Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκινάει αγωνιστική. Σάββατο, εγώ φυπάω τώρα. Να, Πέμπτη έχουμε προπαραμονές. Το φιλικό. Πάλι φιλικό λοιπόν. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Ανακαλύψε σήμερα και όλα στην Wind Vision με τον νέο τρόπο να βλέπετε αθλητικά, διότι με τη Wind Vision απολαμβάνετε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sports. Δείτε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και άλλες ομάδες του στα εντός έδρας παιχνίδια τους. Απολαύστε Ρονάλντο, Νεϊμάρ, Εμπαπέ και όλους τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις από Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δείξαμε λοιπόν στις αριστερές με τις βρώμικες φτέρνες. Γιατί σήμερα κλείνει ο κύκλος πάνω με κεφαλογιάννη. Και μόλις ήταν να βγάλουν πρόεδρο και τα λοιπά, λέει να ψηφίσουμε την αριστερή. Α, συνεχίζουμε την ιστορία. Η αριστερή, ναι. Που είναι πανέξυπνη και το συνδυάζω τώρα με το επικοινωνιακό σχετικά με το μακεδονικό και μετά το ρίξανε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι πούφι. Ήταν από τότε τσακάλια η αριστερή. Σε αυτά είναι πολύ δυνατή, ναι. Μου ρίξαν λοιπόν μια αριστερή, μια ωραία.
Η οποία... Σε έκανε σε γυάλι στο ματάκι. Όχι, όχι. Με τη ρίξαν από δίπλα ο Σαπουνάς. Σαπουνάς. Σαπουνάς, ναι. Λέει πάνε στο Ραπτόπουλο δίπλα 16-17 χρονών, ξέρω και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ όμως. Οι αριστερές. Βρωμάγανε. Οι μακίτισες. Ήταν πιο καθαρές πιο αυτές. Οπότε η κυρία, πώς τη λένε, Κεφαλογιάννη. Κεφαλογιάννη. Ναι, αλλά έχουν αλλάξει τα χρόνια, Κωστή. Δεν είμαστε κάτι 70, είμαστε 2020. Πήρα μια βελτίωση, μυρωδιά. Πώς, όλα μια χαρά στην τρίγα. Άμα δεις τρίγα πάνω του, μη σε πότε με κάνεις. Ναι. Βελτιώθηκαν. Πολύ. Αλλά η μυρωδιά έμεινε. Τι, δεν ξυρίζονται, δεν είναι φρεσκαρίζονται. Ρε, η μυρωδιά έμεινε, σου λέει. Α, οι οσμοί γενικότερα που κουβαλάνε. Τη κουμουνίλα, να πούμε. Κουμουνίλα. Η κουμουνίλα. Άρα, μετά μυρίζει. Κομουνάλε. Κομουνίλα, να πούμε. Κομουνάλε είναι δημοτικό, έτσι στην Ιταλία. Έχουμε κομουνίλα εμείς. Βρωμάνε κομουνίλα. Πρόσεξε, έτσι. Η Κεφαλογιάννη είναι παλιά μακίτισσα, η οποία πλέον εξελίχθηκε σε ορισμό του Μιλφ. Της Μιλφ. Ναι, είναι καλή. Ναι. Σήμερα, δηλαδή, τούμπα πρέπει να βάλει καλά. Ο Γκαγκάτσης. Ο Γκαγκάτσης. Θα τζώσει φανέλα και αυτήν. Πρέπει να βάλει παπιόν. Παπιόν. Ναι. Μα όχι, δεν νομίζω. Κουστούμπακι. Και ίσως επικοινωνιακά για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι καλύτερο που μπορεί επικοινωνιακά στο θέμα του γηπέδου να κάνει. Δηλαδή, αν περιμένει από τον Ψωμιάδη. Ναι. Αν περιμένει από τον Ορφανό. Ναι. Αν περιμένει από τον Κιουλέκα. Ναι. Αυτοί αμαδούν... Ζλούζει όλους τώρα πρωί-πρωί. Αυτοί... Παιδιά, εντάξει, να πήρε το όπλο τώρα, αν δεν σταματήσει τον Έχο, την ακούω εγώ, ναι. Αυτή ή τον άλλον κάτω. Τζον! Τον Πελοπονίσιο. Πάρτο και αυτό να βάλουν. Τον Κωνσταντινέα, ποιον. Τον κολλητό του Καραμαλή από την Πάτρα που λέγανε ότι δεν και πολύ άντρα. Δεν λέμε ονόματα. Μη ναι. Τέτοια προϊόντα. Μη μα κυνηγάνε και οι πατρινοί ρε Κωστή. Σε παρακαλώ. Εγώ σου λέω τώρα σήμερα μια που δώσανε φανέλε κακώ, γιατί τα έχω πει αυτά. Η άποψή μου ότι δεν συνδέονται τα. Ποδοσφαιρικά φανέλε με του πολιτικού. Δεν χρειάζεται να δώσει φανέλα. Επειδή πήγανε τώρα 10 παοξίδε και γαβγίδε. Όχι, όχι. Αυτή είναι άσχημο εικόνα, ρε φίλε. Είναι άσχημο σαν το εικόνα. Το νούμερο τη φανέλα. Όχι, καθόλου φανέλα. Ένα λεπτό. Φανέλα στον πολιτικό, για ποιο λόγο. Τι άστα. Αυτοί νευριάσανε. Ναι, για το 12. Τα είπαμε. Για το 12. Αν του δίναν το 11, δεν θα λέγαν τίποτα. Όχι, εγώ στέκομαι σε κάτι διαφορετικό. Προσωπικά. Όπως λέω ότι δεν πρέπει να δίνουν φανέλε. Αν ήταν οι παοξίδε τόσο μακεδονομάχοι, θα πηγαίναν το πρωί. Στον κύριο Καμένο. Πολύ πρωί, δεν σηκωνόμαστε τέτοια ώρα. Εδώ 9 η ώρα θα πάνε τα σχολεία. Ακούω εμένα τι σου λέω. 9 η ώρα θα πάνε τα σχολεία να κάνουμε και γουτσου γουτσου. Του λέγανε κύριο Χοντρό, εμείς δεν θέλουμε τέτοιο γήπεδο όπως έβγαλε η ανακοίνωση της Πολύχνης. Τι τέτοιο γήπεδο θέλουμε. Δεν θέλουμε γήπεδο από προδότες που προδώσαν τη Μακεδονία μας, μανούλα μου, να χαρώ, μανούλα μου, εγώ. Δεν μας νοιάζει. Πας άλλο θέμα τώρα. Όχι. Άλλο θέμα. Όχι. Τι δεν θέλουμε τέτοιο γήπεδο. Χώρο τη Τούμπα, εξωτερικό χώρο ο οποίο δεν εκμεταλλεύεται από κανέναν. Έχουμε κάνει δρόμο. Έχουν κάνει δρόμους να περνάνε οι άνθρωποι καθημερινά. Τι δρόμοι έχουν περνάνε. Όχι οι άνθρωποι, αυτοκίνητα από πίσω από την Τούμπα. Τα αυτοκίνητα δεν τα οδηγάνε. Χελώνες τα οδηγάνε τα αυτοκίνητα. Χελώνες τα οδηγάνε. Δεν μου λες. Σχολείο να το βγάλουμε, να το βάλουμε από εκεί και να πάω γήπεδο πρώτον. Δεν υπάρχει θέμα. Και να πάρουμε και το κολυμβητήριο με την καφετέρια, την πάμε στο Σέιξου να πούμε. Όχι, παραδίπλα, υπάρχει χώρο. Μα ακούστε. Υπάρχει κενό άπλετο χώρο να βάζει ό,τι θε αγόρι μου. Ακούστε, ναι. Ακούστε κάτι. Τα μπερδεύει όλα πάλι. Και από κάτω τέσσερι χώρε αρχαία. Τα αρχαία, βρε αρχαία και κάτω το σπίτι σου θα βρει κάτι πολυκατία μα κάψει, θα βρει ένα αρχαίο. Όλη τούμπα και παρθενοσέντονο. Το παρθενοσέντονο τη αδερφή του Μεγαλέξα. Τα μπερδέψαμε όπω θέλαμε. Το παρθενοσέντονο είναι από εκεί. Το κουνήσουμε, το κάνουμε στάπιο λίξ εντόνι. Προσέξτε γιατί θα είναι και κόκκινο το Παρθενός έντονο, της, πώς τη λέγανε την αδερφή του Μεγαλέξανδρου. Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, κάτσε. Τι λέγανε, Θεσσαλονίκη. Τι με ρωτάς, γιατί με βάζεις τώρα πρωί-πρωί να μπαίνω σε λούμπες. Γιατί με βάζεις σε λούμπες να βάζω. Αναστόλητος είσαι. Για πες πώς τη λέγανε. Θεσσαλονίκη. Α, ναι, αλλά με ρώτησες πώς τη λένε, ναι. Ή μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, το μαχαίρι. Που σκότωσε η μαμά του Μεγαλέξανδρου τον κόμενο. Ναι. Ευτυχώς αυτοί δεν ακούνε. Ευτυχώς δεν ακούνε, αυτοί δεν ζουν. Ναι. Αλήθεια είναι. Πυροβόλα, γόρι μου. Η μαμά του Μεγαλέξανδρου. Μαμά του Μεγαλέξανδρου τι έκανε. Πήρε το μαχαίρι, είχε ένα κόμενο. Είχε κόμενο. Αυτά τα ξέρουμε από πρώτο χέρι. Ναι. Το τσάο τη εποχή. Για πες τι γινότανε. Ο μεγάλος Φίλιππος πώς έχασε τη ζωή του. Τον μαχαίρωσε η γυναίκα του. Η μαμά του Μεγαλέξανδρου με το ειδηπόδιο σύμπλεγμα για να κάνει τον Αλέξανδρο ο πλαχυργό και Μαγεδόνα και τέτοια. Είναι η τρίτη ζωή του Κωστή. Ζούσε και τότε, τα ξέρεις από πρώτο χέρι. Ρεπόρτερ ήσουν. Αλλά δεν ξέρεις, δηλαδή οι αρχαίοι. Πώς τα μπλέκεις εσύ και τα κάνεις όμως. Οι Άγιοι, ναι, οι Άγιοι. Ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ναι, σου καθάρισε κόσμο και κοσμάκι. Που τα είπαμε τώρα που είπες Άγιο Κωνσταντίνο, να δούμε πώς γορτάζει κανένα σήμερα. Όχι, περίμενε λίγο. Ναι. Έπνιξε την γυναίκα του στο μπάνιο, να πούμε. Δεν το ξέρεις αυτό. Αυτούς όλους. Με γκαμάι, το σαπούνι, τον γκαμάι, μυρίζει ωραία, όπως το λέμε, τι την έκανε. Γκαμάι δεν είχε τότε. Δεν είχε. Είχε γκαμάι, αλλά τέτοιο γκαμάι. Άλλο είχε, έτσι. Ναι. Δεν είχε γκαμάι. Ναι. Την έπνιξε την γυναίκα. Όλους αυτούς τους κάνατε άγιους. Ναι. Να μας τρελάνετε, ρε. Σε πόση εποχή
εποχές, σε πόσες εποχές, ρε Θεόφοβο, έχει ζήσει. Κατάλαβες. Σε πόσες, έχει πλέξει την ιστορία σύμφωνα με το δικό του σχετικό. Το ποδήλατο του Μεγαλέξανδρου. Το ποδήλατο και το λαπτόπ θα βρούμε του Μεγαλέξανδρου. Το Παρθενοσέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, τι άλλο θα βρούμε. Και το μαχαίρι που σκότωσε η μάνα του Μεγαλέξανδρου, ναι, τον μπαμπά, για να έχει τον κόμενο και τον Αλέξανδρο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτός ο Αλέξανδρος, καλός άνθρωπος. Καλός! Άφησε τη μάνα με τον κόμενο να φάνε τον Φίλιππο για να γίνει, πώς το λένε, βασιλιάς ο ίδιος. Να, τι καλός άνθρωπος. Τι καλός άνθρωπος. Δεν μου λες. Καμιά μπάλα του Champions League θα βρούμε από κάτω. Να κλωτσάμε. Τι άλλο μπορούμε να βρούμε κάτω, αν μας κάψουμε την τούμπα. Μετά από 1200 χρόνια, όταν σκάψουν πάλι την τούμπα από κάτω, δεν πρόκειται να βρούνε. Το τραπεζάκι του Ιβάσα Β' θα βρούνε. Το τραπεζάκι. Τώρα γεμάτο δεν ξέρω οι άδειο. Κοίταξε, κύπολα πρωταθλήματα μπορεί να έχει. Ναι. Champions League. Champions League δεν έχει καμία ομάδα, ρε Κωστή. Γιατί να το βάλουμε τον ΠΑΟΚ πάλι με τη Ρεάλ. Το πρώτο αρχαίο που θα βρεθεί, ναι, είναι, ναι, το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε. Να, ορίστε, δίνει τώρα δικαιώματα. Δίνει δικαιώματα στου πρωταθλητέ των FM. Εδώ πέρα γίνει χαμό. Θα πάμε να σχολιάσουμε λίγο αγωνιστική όσο νούπο. Η Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε πάλι με Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία στο σπίτι. Μένει λίγο για μπάλα. Ναι, για μπάλα θα πάμε μετά τον break. Τώρα θυμίζει την ιστορία τη ζωή του. Η Νέα Δημοκρατία στο θέμα των Σκοπίων, ποια είναι η θέση τη. Τίποτα, δεν τρέμω. Είναι η θέση αντίθετη από την άποψη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να είναι απλά συγκόντρα. Και να λένε ότι εμεί δηλαδή, άμα πάει κεφαλαγιάννη. Άμα ήταν αυτή όμω η κυβέρνηση, θα κάνει ακριβώ τα ίδια. Ακριβώ. Δεν αλλάζει κάτι, Κωστή μου. Οπότε, δεν αλλάζει. Είτε μπλε είτε μανούλα μου, φράζει. Δώστε μα τα στρέμματα. Ναι, και δεν μα νοιάζει το όνομα τη Μακεδονία, μανούλα μου. Όχι, άντε πάλι. Ξανά μάνα με τη Μακεδονία. Τώρα θα πάμε σε άλλα θέματα. Χρόνια πολλά έχει κανένα Κορνίλιο. Γιορτάζει σήμερα. Έχει κανένα Κορνίλιο φίλο. Γιορτάζει Κορνίλιο Κορνιλία σήμερα και ο Αριστίδη, ο Δίκαιο. Αριστίδης. Ναι. Όλο και κάποιον Αριστίδη θα έχουμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της σύψης. Η σύψη τι είναι. Άστο ρε Κωστή, τώρα να κάνουμε αναλύση τι είναι η σύψη, τι είναι το έργο. Εδώ σχολείο, τι μάθες στο σχολείο εκεί με την Αζά. Ένα και ένα μόνο είναι τρία. Είναι η μέρα κατά της σύψης. Σύψης, ναι. Και τότε κλειδώστε τον μπούζο σε κανένα δωμάτιο. Γιατί ρε φίλε. Όχι, έχουμε παρουσίαση. Ποιο θα την κάνει παρουσίαση. Τζόρτζιο Μπούζος μαζί με Σοφία Λατζά. Και ετοίμασε και ατάκα, έτσι. 7.30 ώρα εκεί θα είμαστε. Με μπουφέδες. Ξέρεις, στη ζωή μου αυτά τα σάλια δεν μου αρέσουν. Ναι, αλλά μέσα είσαι και στα σάλια όμως, γουστάρεις. Δεν θα έρθεις το απόγευμα. Με λέει Ανδρός, πρέπει να έρθεις. Πρέπει να έρθεις. Παρουσιάζω το πρόγραμμα. Βέβαια. Θα έρθω. Άμα δεν έρθει ο Ραπτόπουλος, ποιος θα έρθει. Και τι θα γίνει, δηλαδή, άμα έρθει ο Ραπτόπουλος και δεν έρθει ο Ραπτόπουλος, τι θα γίνει. Δηλαδή. Εντάξει, ρε φίλε, είναι σαν να έχουμε μια εκδήλωση, να μην έρθει ένα βασικό στέλεχος της εκδήλωσης. Τα σάλια δεν μπορώ, ρε. Εντάξει, μην εσύ και τώρα μάζε με τα σάλια, κράτα τα μέσα, μετά βγάλτα. Θα πάρω τα, πώς τα λένε, χαρτομάντιλα μάνε. Να δω εκεί τα σάλια και τα. Θα έχουμε βραβεύσει, κοίταξε. Είναι πολύ ωραία. Δεν γουστάζει τα σάλια. Ποιο να βραβεύσει, μόλι. Αυτά είναι οι φίλοι σου, η Βούλα. Να, ορίστε τώρα καλή ώρα. Τι να τη βραβεύσει, τι βράβευσε. Ολυμπιονίκη, ρε φίλε, τι. Και τι να τη βραβεύσει, Ολυμπιονίκη. Εγώ ως μέσο ραδιομέγαρο τη βραβεύουμε κι εμεί. Κακό είναι. Σάλια. Σάλια λες. Σάλια. Έχει ανάγκη πατουλίδα από βραβεύσει. Παρακάτω. Ναι. Η πατουλίδα έχει ανάγκη από ψήφου. Ψήφου. Τι τι κάνει. Ναι, αλλά άμα είναι στι βραβεύσει θα έρχονται και ψήφοι. Γιατί εκεί θα είναι και κόσμο. Θα ακουστεί. Θα κάνει. Έτσι πάνε αυτά, ρε παιδί. Αφού έτσι είναι το σύστημα, τι να κάνουμε τώρα. Τέλος, έτσι δουλεύει. Με σάλια και με βραβεύσει. Με τον μπούζα θα σαλιαρίζει η πατουλίδα. Αχ, δεν μπορώ να τα βλέπω. Ναι, έλα κι όμω. Θα έχει θέματα για άλλε εκπομπέ. Ναι. Θα είναι κι άλλοι. Ναι. Λοιπόν. Θα έχει και ο Βλαχόπουλο μαζί. Εννοείται, ρε φίλε. Θα ναι, πάρε, πάρε γιατί θα σκουπίζεσαι κιόλας, γίνει χαμός. Θα κρυώσουμε. Βραβεύσεις, μπουφέ. Θα κρυώσουμε εκεί. Θα... Χθες έβρεξε. Και σήμερα κοίταξε, θα βρέχει σάλια. Θα βρέχει, λες, σάλια θα βρέχει. Από δεξιά και αριστερά, όχι από πάνω. Θα βρέχει σάλια και θα έρθει και ο Βλαχόπουλος. Εννοείται, χωρίς Βλαχόπουλο. Μανούλα μου θα έρθει και. Όλοι θα έρθουν. Το Βρανάς, όλοι θα είναι. Όλοι εκεί. Όλοι, όλοι. Ο Γρηγόρης ο φίλος θα τον ξαναδεί γιατί δεν θα τον έχει χορτάσει δύο ώρες το μεσημέρι, δύο με τέσσερις. Αν έρθει ο Γρηγόρης να πει στον Ανδρέα να φέρει πολλά λουκανοπιτάκια να βγει. Θα φέρει, έχουμε μπουφέ. Μεγάλο μπουφέ. Έχουμε 7.30 ώρα θα είμαστε εκεί. Παρουσίαση. Ένα καλό χαμούλη θα γίνει σήμερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά το πιο σημαντικό από σάλια, όλα, σάλια. Το πιο σημαντικό από όλα, ναι, ξέρεις ποιο είναι, ποιο? Θα δεις ανθρώπους που σε αγαπάνε πραγματικά, έτσι, γιατί και χθες ήταν αρκετοί που είναι το κουμπαράκι σου, ακροατές μας, ναι, που εδώ και 17 χρόνια τους κάνεις παρέα και θέλουν έστω μία τάκα να αλλάξουν μαζί σου. Συγκινήθηκα πολύ. Γιατί ρε Κωστή, γιατί όταν ψήφους δεν έλεγες ότι θέλουν οι πολιτικοί και εσύ θες τους ανθρώπους που σε στηρίζουν. Λέξη φιλαράκια, ναι, ξέχασέ τες. Βάλτε σε εισαγωγικά. Ναι. Ναι. Και όμως αυτοί, ορισμένοι που σε ακούν 17 χρόνια, σε αισθάνονται σαν φίλο. Γιατί. Μισητονάρι! Φαλακρωστή παλατόπουλη, φαλατονάρι! Θα έρθουν αυτοί! Θα έρθουν αυτοί! Χθες ήταν εμένα 5-6 Αριανοί! Ακούλ σε γουστάρουμε, σε κάνουμε σαν να. Αλλά πέψε καλύτερα από εσά! Ήρθαν Αριανοί και σου είπαν κούλ σε γουστάρουμε. Ναι, γιατί να με γουστάρουν. Ανώμαλοι είναι. Γιατί να με γουστάρουν εσύ, τι κάνω. Θα ήρθαν οι Αριανοί και λες άλλο σε αυτό. Αλλά ναι, ναι. Σε γουστάρουν κιόλα. Ναι, γουστάρουν, ναι, ρε φίλε. Γιατί κακό είναι. Αυτό είναι η παγκόσμια μέρα τη σύψη. Σύψη. Να το είδε, να το παράδειγμα. Αυτό είναι σύψη.
Ναι, γιατί όμως πού είναι το κακό, εσένα μπορεί να έρθουν παουξίδες και να πούνε σε γουστάρουμε. Σύψη. Σύψη και αυτό. Τι να πει με γουστάρουμε. Τι ήθελα και την είπα τη σύψη, όλα σύψη θα τα κάνουμε σύψη. Σήμερα. Θα τα ρημάξουμε και θα τα αλωνίσουμε. Λοιπόν. Φιλαράκι, μόλις μπει στο νοσοκομείο τρεις μέρες, ούτε σε ξέρω ούτε σε είδε. Είπα φιλαράκια μέσα σε αγωγικά, εννοείται. Άμα, είναι... άμα σου λείπει κανένα χιλιάρικο. Φύγαν όλοι. Α τα κολλιάνε τα από τα σάλια και εσύ τώρα πρωί-πρωί. Πάει στα θέματα. Δεν έχουμε θέματα τώρα. Τι δεν έχουμε χορηγό. Πάλι. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Φιλαράκια μας είναι και αυτοί βάλει εισαγωγικά διότι μας στηρίζουν. Αυτοί μας στηρίζουν. Όπου η μαρμίδα είμαστε φίλοι. Ναι, αλλά δεν μας στηρίζουν αφιλοκερδώς. Ναι. Μας στηρίζουν για να τους στηρίξουμε κι εμείς. Σωστό, σωστό κοστίζει. Στη ζωή δεν υπάρχει φίλος. Υπάρχει κοινό συμφέρον, κοινή γραμμή. Όχι, υπάρχουν και φίλοι. Όχι. Εγώ έχω 2-3 πραγματικούς φίλους που θεωρώ αδερφούς και ξέρω ότι 3 ώρα το βράδυ να τους πάρω θα είναι απίκο. Και εσύ έχεις. Εσύ έχεις, αλλά δεν το παραδέχεσαι τώρα. Και εσύ έχεις. Μισό λεπτό. Ναι. Είναι καλή φίλη. Πάρα πολύ καλή. Άμα κάτσει η γυναίκα σου σταυροπόδι. Δεν ασχολούνται καν με τη γυναίκα μου. Δεν Γι' αυτό είναι και πολύ καλή φίλη. Είναι ένα πακέτο πραγμάτων. Πάνε σε κανένα Άγιο Όρος για τρεις μέρες. Γιατί να πάω στο Άγιο Όρος. Έχω πάει στο Άγιο Όρος. Εντάξει, μια χαρά είναι. Να μείνει μόνη της. Ναι. Δηλαδή εσύ δεν πιστεύεις στην έννοια φιλία. Όχι. Ούτε στη φιλία πιστεύεις. Όχι. Είσαι λάθος. Λάθος 100% και αμαθαίνει. Δεν έχει φίλο άλλο. Τι γιατί ξέρει. Αισθάνεται καλά αυτό. Και εσύ αισθάνεσαι καλά όμως. Είναι αμοιβαίο. Άρα πικ-πονκ. Ναι, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα δύσκολα θα είναι δίπλος και θα σε στηρίξει. Η μεγαλύτερη σχέση, ναι. Καλύτερη σχέση είναι παιδιού, μαμά-παιδιού. Μαμά-παιδιού. Ούτε καν μπαμπά-παιδιού. Μπορεί να προκύψει και μπαμπά-παιδιού όμως. Μαμά-παιδιού είναι. Μαμά-παιδιού λες εσύ. Είναι η, από πλευρά της μάνας, ναι. Είναι η πιο ανιδιοτελή σχέση. Εγώ πιστεύω πάντως πολύ στη φιλία, παιδί, να το ξέρεις. Τι πιστεύεις. Πιστεύω πολύ στη φιλία, ναι. Υπάρχουν 2-3 άνθρωποι, δεν λέω παραπάνω. Άλλο φίλος, άλλο γνωστός, ναι. Άλλος κοινός γνωστός. Άλλο... Εγώ πιστεύω στο κοινό συμφέρον, στην κοινή γραμμή. Καλά, το ξέρω. Στην κοινή πολιτική. Ναι. Ναι, το ξέρω. Αλλά εγώ ξέρω ήδη 2-3 φίλους σου που πραγματικά τώρα αισθάνονται άσχημα γιατί είναι φίλοι σου. Μη, πριν θα μιλήσω καθαρά στιγματικά, θα το συζητήσουμε μετά. Θα το συζητήσουμε μετά. Δεν έχω τέτοιες ανάγκες εγώ να έχω φίλους. Όλοι έχουμε ανάγκες. Και μετά να το παίζω καζατζίδης, με προδώσαν οι φίλοι. Όλοι έχουμε ανάγκες, να το ξέρεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ανάγκες. Μα έχουμε κοινά συμφέροντα. Με εταιρείες αυτά. Εσύ δεν έχεις ένα-δυο φίλους που λένε πάμε να κοσίνα να πούμε ένα καφέ, να πούμε δύο χαζομάρες. Τους έχεις και ξέρω ότι τους έχεις. Χαζομάρες, άμα θες, δεν χρειάζονται οι φίλοι. Γιατί τι χρειάζεται οι φίλοι. Παθαίνεις μια ζημιά. Όχι, που λες ότι έχω κοινό συμφέρον. Τι θα πει. Παθαίνεις μια ζημιά και σε λένε κρίμα, καλέ κρίμα. Αχ, δεν λυπάμαι. Ξέρεις τι σημαίνει φίλος. Ας πάρει τι να μας πει. Χρειάζεσαι τίποτα. Ναι, ακριβώς. Δεν έχεις τέτοιους ανθρώπους. Ναι. Έχεις. Αυτό θέλω να σου πω, ότι έχεις. Ναι, ναι, λες. Έχεις. Φιλαράκι, μήπως μπορείς να κάνεις ένα κλικ στις διαφημίσεις να πάρω μια κασερόπιτα. Πριν κάνω φιλαράκι να πάρεις κασερόπιτα και θα πάρεις. Θα πας και στην Πέγγι, άκου λίγο, σου δίνω σιγουράκι λοιπόν στο θέατρο Βεργίνα. Θα πας γιατί εκεί έχουμε μια τεράστια πραγματικά φωνή, μια καταπληκτική γυναίκα. Η Πέγγι παίζει live κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο του Καζίνο και τα σπάει, κυριολεκτικά τα σπάει. Το τελευταίο live ήταν για 15 Σεπτέμβρη, αλλά πήραμε παράταση άλλα δύο live βεβαίως για την επόμενη εβδομάδα. Βρείτε από τώρα λοιπόν εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public ή στο ticketservices.gr. Η τιμή τους ξεκινάει από 20 ευρώ το ποτό και εννοείται ότι θα ακούσετε όλα τα μεγάλα άσματα της Πέγγις, ενώ θα κάνει και αφιέρωμα στα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Πραγματικό live και πρέπει να το τιμήσουμε. Πάμε σε Σμαράγδα Μπασάκου. Επιστρέφουμε με πολύ αθλητικά ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ, Πρίγιοβιτς, Άρη μεταγραφές, Ηρακλή μεταγραφές, Καλαμαριάς, χαμός θα γίνει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Η Wit Vision είναι ο νέος τρόπος, φίλες και φίλοι, να βλέπετε αθλητικά και να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας στο ποδόσφαιρο. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr / Vision. Και προσέξτε, σε περίπτωση που πετύχετε ένα αγώνα στη μέση, μπορείτε να το δείτε από την αρχή με τις εκπληκτικές δυνατότητες της Wind Vision, της πρώτης Android TV στην Ελλάδα. Άιντε καλημέρα, σηκωνόμαστε, λέμε Κωνσταντίνε μου. Έλα γόρι μου, πάρε το όπλο σου. Πάρε Γιούτσο το όπλο σου. Άσε ρε τις καλημέρες. Τι να τους πούμε καλησπέρες, έχουμε κακό πρωινό, να και τι θες να τους πούμε ρε Κωστή μου. Τι δουλεύεις ρε, νηπιαγωγός, νηπιαγωγείο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εσύ άμα βρεις έναν άνθρωπο απέναντι στον δρόμο περπατάς, ναι, γιατί να του πεις καλημέρα κύριε μου, σε χαμογελάσεις. Σε πει όμορφο, δεν θες να του πεις μια καλημέρα. Όχι. Τι να του πεις. Τίποτα. Κακιά στραβή και ανάποδη. Όχι. Τίποτα, γεια σας. Προχωράμε και. Δηλαδή άμα του πω καλημέρα θα είναι καλημέρα. Ο Κασκαντα... Μπορεί να είναι καλημέρα, ναι, μπορεί να δώσει θετική άδεια. Μπορεί να τον πατήσει και το φορτηγό. Μπορεί, ναι, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και δεν εξαρτάται δηλαδή η καλημέρα ναι. Του, από μένα.
Αυτό θέλω να πω. Ναι, πες να εσύ ρε γόρι μου και ας πέσει χάμω την καλημέρα. Δεν δηλαδή, κακή η καλημέρα. Αυτή τη τύπη, α πούμε, οι εκφράσει τύπη. Δηλαδή, ήσουν, κάτσε ναι, εδώ, μισό-μισό. Ναι. Είσαι από του τύπου όπου στο παρελθόν, γιατί τώρα είμαστε και οικογενειάρχηδε. Ναι, 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 λοιπόν, ναι, 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 όπου στον μπαρ όταν έβλεπε μια κοπέλα, την έλεγε γεια σου, πάμε σπίτι να κάνουμε γούτσου-γούτσου κατευθείαν. Δεν έκανε ένα μίνι πρόλογο. Αφού ο στόχο ναι, είναι αυτό. Ο στόχο είναι αυτό, συμφωνούμε. Αφού ό,τι και να πει. Ναι. Είτε ναι, αλλά πρώτα πρέπει να τις κερδίσεις λίγο το μυαλουδάκι, να τις το χδίσεις το μυαλό. Υπάρχουν γυναίκες ναι, ναι, οι οποίες αυτό το σάλιο δεν το θέλουν. Δεν το θέλουν, ναι. Λέει, μπες στο θέμα κατευθείαν. Κατευθείαν. Πρώτον, ναι, αλλά τις βρίσκεις συνέχεια αυτές τις γυναίκες. Ζήσεις στην εποχή της ταχύτητας. Ναι. Ζει στην εποχή ναι, της. Ναι, αλλά δεν κάνει να τρέξει συνέχεια με 7.000 στροφές. Πρέπει να πας στο ρελαντί. Να πας στην παραλιακή με 2.000 στροφές. Καλά, να, πάσει... να ανοίγει το μάτι σου. Ναι, άμα θες να πας ναι, στην παραλιακή πρέπει να τα έχεις όλα λιμένα, ναι, τακτοποιημένα, να δουλεύουν άλλοι για σένα. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που τα έχει όλα λιμένα. Τότε δεν μπορείς να πας σήμερα σε αυτή την εποχή. Στην εποχή των παππούδων μας με 2.000 πρέπει να βρεις χρόνο κατά διάρκεια της ημέρας να πας 2.000 στροφές για το δικό σου το καλό. Εντάξει. Αυτό λέω. Και για το δικό μου και για το εκάστοτε. Καλά, καλά, άσε τη Χριστομάδη. Ναι, ναι, ναι. Δεν Χριστομάδη. Αυτά είναι τρόπος ζωής. Δεν έχω να κάνω. Οπότε. Άπκομο πάω στο Ηράκλειο, θα κατέβει. Είστε τυχεροί. Τυχεροί εμείς, πάλι. Ναι. Είστε τυχεροί. Ναι, ναι. Γιατί είστε τυχεροί. Μετά το Euro. Που δεν έπαιξε βέβαια πώς το λένε. Δεν έπαιξε ο Πριόβης καθόλου. Απλά σε αποστολή 5 λεπτά μπήκε σε ένα μάτσο ως αλλαγή. Δείχνει ότι δεν πατάει τόσο καλά. Δηλαδή μου δείχνει, πέρα το ανέβαλε με το πέναλτι γκολ κτλ. Μου δείχνει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ένα στυλ αργό, ένα στυλ βαρύ, ένα στυλ ας πούμε μονοκόμματο. Δεν κάνει και αυτό που στον τελικό έβγαινε, μοίραζε, έκανε κτλ. Στον τελικό έχει φτάσει στο ναι, πικ του όμως, έτσι. Ναι. Όλη τη χρονιά προπόνηση, προετοιμασία και ο Αγκόμ, πώς το λένε, ο Άπκομ. Ναι. Έτσι όπως τον είδα. Ναι, είναι τον είδαμε ένα 20 λεπτό, δεν τον είδαμε παραπάνω. Είναι τον άνθρωπο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά από τον Πρίγιοβιτς. Εντελώς όμως. Ναι, και επειδή ο Πρίγιοβιτς στο φόρτωμα, ο Βαρέλα μπορεί να κάνει γκολ με το κεφάλι, ο Πρίγιοβιτς δεν το βλέπω να σηκώνεται από το έδαφος, δεν πηδάει. Δεν πηδάει, λέει όχι, ο Πρίγιοβιτς. Και επειδή στις έντρες και στα φορτώματα δεν τον είδα να κάνει ούτε μια κεφαλιά out 10 μέτρα της ύλης στην κερκίδα, λέω ότι ο Αγκόμπ θα δείξει. Μεγαλύτερα στοιχεία, περισσότερα στοιχεία. Άλλο στυλ παιχνιδιού, στο οποίο και θέαμα θα δώσει, και επειδή στον γκολ είναι και εύκολος, θα τον ξεχάσετε τον Πρίγκοβιτς. Ναι. Τον Πρίγκοβιτς. Θα τον ξεχάσετε με τον άνθρωπο που δεν έβαλε ακόμα γκολ. Κάνω. Ναι. Γιατί έπαιξε. Θα παίξει, θα το δούμε. Α, θα παίξει. Κάτσε, ναι, θα παίξει. Ναι, εγώ ναι, λέω λοιπόν όταν θα γίνει με το καλό καλά ο Πρίγκοβιτς. 7 με 10 μέρες θα μείνει εκτός, του 4 χάνει. Τα κορμιά είναι 15. Συμφωνώ. Ναι. Εννοείται ότι είναι τα κορμιά αυτά 15 και ο Πρίγκοβιτς διθλάσσει την έπαθε Κωνσταντίνε γιατί έχει αυτό το κορμί. Και δεν ξεκουράστηκε καθόλου όλο το καλοκαίρι 15 μέρες. Αυτό που έλεγα. Να χαλαρώσει λίγο ναι, τους ρυθμούς και αυτός έσω για 15 μέρες. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Επειδή θέλατε να περάσετε στην Ελλάδα. Θέλαμε, τι να κάνουμε. Ναι. Και αυτό τσιτώθηκε για αυτό και την έπαθε ζημιά. Πιστεύω λοιπόν ότι. Όταν θα έρθει με το καλό και θα γίνει υγιής ο Πρίγκοβιτς. Με την ΑΕΚ. Ναι. Λογικά, αυτό το μας παλεύει. Αυτό το Ρουμάνο το που έχετε και προπονητή εκεί πέρα. Το ρακούν από τα Καρπάθια Όρη, το ναι, που λένε. Αυτόν εδώ ο το... μεγάλος Ρασβά Λουτσέσκο, ο γιος του Μιρτσέα Λουτσέσκο. Ναι, ναι. Δεν θα λες ο Λουτσέσκο, ο γιος του Λουτσέσκο. Όχι, όχι, εγώ Ρασβάν ναι, θα το λέω, εσύ είναι που λένε. Ρασβάν. Ναι. Ρουμάνος κακός χαρακτήρας. Ρουμάνος κακός χαρακτήρας. Πάρα κάτω. Γενικά ο Ρουμάνος λες κακός χαρακτήρας. Όχι συγκεκριμένος. Ρουμάνος, Σέρβος και Έλληνας. Χειρότεροι των Βαλκανίων. Όχι, νομίζω υπάρχουν κι άλλοι. Είναι, ο Βούλγαρος δηλαδή είναι καλός. Βελτιώθηκε. Τι βελτιώθηκε ρε Κωστή τώρα, με τρελάζεις. Ο Βούλγαρος είναι καλύτερος από τον Έλληνα και τον Σέρβο. Πήγε από ο Βούλγαρος. Ναι, ο Βούλγαρος. Ο Βούλγαρος, σίγουρα ρε Κωστή. Έχεις πάει στη Βουλγαρία. Πώς δεν έχω πάει, 100 φορές όλοι, όλοι οι χρυσαυγίτες έχουν κάνει να πούμε ναι, και οι πατριώτες στη Βουλγαρία εταιρείες. Εντάξει, αυτό το είπαμε, πάση, το κάναμε. Την ανοικοδόμηση την είδες. Το είπαμε. Στη Σόφια γίνεται γαμός. Στα Σαλέ γίνεται γαμός. Στα χωριουδάκια έχεις πάει που είναι δεκαετία 50-40. Περπατάς και έπεσε πια ναι, ψυχοπλάκωμα. Ενώ στα δικά σου τα χωριά που. Μια χαρά, έλα στο πριγκιπάτο μου να δεις τι γίνεται. Στα χωριά που σκοτώνει ο εγγονός τη γιαγιά. Που η μάνα πάει με το γιο. Στα Κατσάβραχα δηλαδή. Λες, εκεί που έχουν 13 κατοίκους και 10 κατσίκια και αρνιά. Ο σκύλος κάνει έρωτα με τη γάτα. Στα δικά σας τα χωριά καλύτερα ας πούμε. Ναι, από ναι, χωριά όμως κανονικά της Βουλγαρίας. Γιατί στα άλλα της Βουλγαρίας που είναι το αντίστοιχο που μου λες τώρα 10 αρνιά, 3 κατσίκια και 2 γιαγιάδες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή τι χωριά. Δηλαδή μου λες ότι ο Βούλγαρος είναι καλύτερος από τον Σέρβο και από τον Έλληνα. Στα ίδια επίπεδα. Εντάξει, okay, έτσι λέω. Ναι. Ο τύπος που δεν θα έρθει ναι, και θα κάνει ανταρσία σήμερα, λέει ο Σταύρος ο Κασκαντεράκος, είναι ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Λέει. Ναι, λέει αυτός. Ναι, γιατί θέλει να κάνει φάνηση. Ποιος πιστεύετε ότι δεν θα έρθει σήμερα.
και θα απουσιάσει. Απουσία, θα είναι η απουσία του αισθητή. Ναι, γιατί και ο Κωστής θα είναι και όλοι θα είμαστε εκτός από έναν. Ναι. Ναι, θα είναι σίγουρα αισθητή η απουσία του, γιατί ναι. Είναι και μέγεθος. Ναι. Έτσι δεν είναι, ναι, ναι, μέγεθος. Λοιπόν, ναι. Ο ΠΑΟΚ με άκουμε επομένως σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ποδοσφαιρικά. Λέω λοιπόν, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ, ναι, θα τον ξεχάσει τον Μπρίγκοβιτς και θα μπει σε δίλημα. Δεν ομάδας. Μπορεί να τον ξεχάσει τον Μπρίγκοβιτς. Άνθρωπο ο οποίος Κωστή βάζει την μπάλα στα δίχτυα έστω και πάνω από τη γραμμή, ναι, αλλά έχει βγάλει 30 γκολ σε 28 μάτς, δεν τον ξεχνάς. Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου λοιπόν. Ναι. Ακόμα και δεν γκολ, ακόμα, 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 ακόμα. Εμένα μου αρέσει ο Άπκομ, έτσι, για να μην την παρεξηγούμε, αλλά τον Μπρίγκοβιτς δεν μπορείς να τον ξεχάσεις. Το πρώτο σκορ πρωταθλήματος είναι απώλεια, είναι κενό. Βέβαια σε κάποια μάτς θα τον ξεκούραζε. Έχει ξεχάσει ο ΠΑΟΚ, ναι, το εύκολο γκολ, το τσαπατσούλικο γκολ της κεφαλιάς, τον γκολ από τον Μπρίγκοβιτς. Καταλαβαίνετε. Τι το ξεχάσατε. Εύκολο γκολ το ξεχάσατε. Το τσαπατσούλικο γκολ της σημαίνει, γίνεται σέντρα, αποκρούει αμυντικός, πάει μπάλα σκάει κάπου προς τα το πέλατι. Τα μελέτσα να μπουμπούλας, ναι, λες εκεί στην επαφή. Ναι, αυτό ισχύει που λες. Ο σέντερφορ, ναι, είναι και στα γκολ τα τσαπατσούλικα της αναμπουμπούλας. Αυτά που έβαζε ποιος. Θύμισε μου εγώ τον έχω εδώ να σου το πω. Στον ΠΑΟΚ. Νούμερο 1, Μπακαγιώκο. Ο Μαυρούλης που είχαν. Ναι. Όλα τα τσαπατσούλικα, τα μαζέματα δεξιά-αριστερά, το τρίτο του πόδι του Μπακαγιώκο, πάρ' το μέσα τον γκολ. Και ο Κλάος έχει βάλει. Και ο Κλάος. Κλάος έχω και πότε θα βάλει και το πρώτο γκολ, να ξέρει. Με τον Άρη θα πεις. Τι να λέγω, και αφού είναι έτοιμος, τρέχει, δεν το δεις, ανεβάζει το Instagram, φωτογραφίζει, υδρώνει, βανένα, να είναι έτοιμος, το πας για έναν Άρης. Άμα υδρώνει ο Κλάους, ναι, να είναι μακριά οι υπόλοιποι και θα βρωμάει Johnny Walker η υδροτήλα του. Γιατί βρεσί, γιατί τον Κλάους, τον φυγάζε, μην παστελώνει, αρχίζει να παστελώνει από αυτήν την αγωνιστική. Να παστελώσει, ρε. Ο άνθρωπος, ναι, ο οποίος μέσα στην Τούμπα, ναι, το βλέμμα του είναι να πούμε σαν του μεθυσμένου. Σαν του μεθυσμένου. Σαν, όχι, ναι, μεθυσμένου. Δηλαδή, άμα πάει εκεί στο χωριό, στα Γιάννενα, εκεί στου Βλάχου, να πούμε. Πώς θα... Δεν το πιστεύεις αυτό. Ποιο θα είναι το κίνητρο. Δεν πιστεύεις βασικά ότι μπορεί να επανέλθει. Θα τραυματιστεί οπωσδήποτε. Και αυτό, ναι, θα γυθλάσεις. Είναι ένα θέμα αυτό για τον Κλάους, γιατί άμα είναι αγίνωστος εδώ και καιρό. Τραβήξει κανένα 2-3 σπριντ, άστονα. Ο Κλάους σε λίγα χρόνια θα θέλει 2 για να τον ανεβάσω στο πούλμαν, να πούμε. Λοιπόν, πάντως ο ΠΑΟΚ ούτως άλλως, γιατί έρχεται και βγαίνει και το ρεπορτάζ, θα έκανε ρωτήσεων με τον. Στα επόμενα παιχνίδια. Γιατί να μην κάνει, με τον Όφη φιλικό θα είναι. Φιλικό και αυτό. Το παίζει μετά. Με ΑΕΚ. Με ΑΕΚ, και αυτό φιλικό. Για να τα κάνουμε όλα του ΠΑΟΚ φιλικό. Με Αρμένη διαιτητή. Πώς τώρα μία ομάδα έχει παίξει εύκολα ματσάκια φιλικά. Ολυμπιακός. Κάτι Λεβαδιές, κάτι Γιάννενα, όλα εντός τα έχει παίξει. Εσύ πέρυσι τα Γιάννενα φιλικά είχες. Ναι. Έχουν και άλλοι. Είπαμε. Τώρα... Εγώ, λέγε τα δικά μου, αλλά να λες και τον άλλον. Τώρα θα έχεις κι άλλο ένα φιλικό στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη, νέο φιλικό είναι αυτό. Νιου Έντρι, τώρα το βάζουμε δηλαδή. Όπως θα έχει φιλικό Ολυμπιακός με τον Άρη και η ΑΕΚ και θα έχει εχθρικό εσύ εκεί. Εδώ ρε φίλε θα σε βάλω στοίχημα. Όπως με τον Ατρόμητο φέτος. Ναι. Πάλι υποτίθεται θα έχει φιλικά. Για άλλα φιλικά έτσι που έχει κατά νου, γιατί μας έβαλες νιου έντρι. Το Ξάνθη ΠΑΟΚ μας έβαλες το Άρης Ολυμπιακός φιλικό που εγώ διαφωνώ. Έτσι λέω εγώ. Εγώ διαφωνώ. Διαφώνω. Ναι, επειδή είναι ο Καρυπίδης δηλαδή ερυθρόλευκο συστημάτων, νομίζω ότι θα αφήσει. Ο Καρυπίδης έχει τρελαθεί τώρα με την ομάδα. Έχει χτίσει το μυαλό του ότι ο Άρης είναι νοένα. Ο Καρυπίδης, ναι, έκανε ένα επικοινωνιακό σφάλμα. Ναι. Όπου πήγε και μίλησε με τον Καμένο για τον Άρη και ζήτησε πράγματα και εξισορροπήθηκε. Με τον ΠΑΟΚ. Εξισώθηκε με τον ΠΑΟΚ. Τα ίδια είναι... πράγματα. Έχει δίκιο. Κοιμάται όρθια ο Ζουμπούλης. Πάλι το Ζουμπούλη σήμερα το έχει ξαπατώσει. Κοιμάται όρθια η. Πώς λένε, η Ειρήνη. Η αδερφή του. Ναι. Ωραία. Δεν πάνε να ξέρει. Δεν με νοιάζει. Κεφαλογιάννη Στάιλ είναι. Ναι. Θα έπρεπε να τον πει αδερφούλη. Δεν μπορούμε να είμαστε ίσα και όμοια με τον ΠΑΟΚ. Αυτοί εδώ στα Τούρκο ραδιόφωνα και στις Τούρκο εφημερίδες. Έτσι λένε. Ναι. Αλλά εγώ βλέπω. Βλέπει να είναι μια χαρά. Τώρα που θα. Βγει Αριανός και θα πει για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ένας έξυπνος ΠΑΟΚΣΙΣ μπορεί να του πει και εσύ τσουγουτσουγουτσου με τον Καμένο τι θα γίνει με τον Χαριλάου κτλ. Λοιπόν, άρα είμαστε 1-1 θα του πει ο ΠΑΟΚΣΙΣ. 2-2. Τι 2-2. Είχαν και τον Βασιλιάδη με τα Κασκόλ και εμείς είχαμε τον το Τσίπρα. Γιατί μπορεί να σου πήγες και Τσίπρα εσύ. Οι κομμουνιστές, ναι, σας βρήκαν χαϊβάνια. Ναι. Σας πέρασαν. Δουλεύουν ψιλογαζί. 100%. 100%. Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ, κουτσά στραβά θα πάρει γήπεδο. Άρης θα πάρει. Αυτό σου λέω ότι έκανα λάθος εκεί και συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Αφού δεν θα πάρει κάτι τέτοιο. Θέλω τώρα να δω τον, ναι, Γκαγκάτση σήμερα τι ντύσιμο θα έχει απέναντι στην Κεφαλογιάννη. Θα έχει ο Γκαγκάτση μια χαρά παλικάρι, θα είναι νορμάλ, σοβαρότατο. Ένα σακά και ένα που κάμισο. Το λέω από τώρα χωρίς να τον έχω δει. Ένα σακά και ένα που κάμισο. Κεφαλογιάννη πώς θα διντυμένη. Με τα γεράκι. Τα γεράκι. Τα γεράκι. Ψιλοτάκουνο. Θα έχει, να τα κουνάκι θα το έχει. Ναι. Θα έχει ένα δω. Και το μαλλί θα το έχει έτσι ωραίο όλο πίσω, μελαχρινή. Αρέσει, καλή είναι η Κεφαλογιάννη, έτσι. Δώσε μια καλημέρα. Άμα ήταν, ναι, ξανθιά θα ήταν πολύ καλή.
Ξανθό με λαχνινό ψηφίσει, ξανθό δηλαδή. 100%. Έλα ρε κουμπαράκι μου. Έλα ρε κουμπαράκι. Μαζί μα είναι αυτό. Κάνει κεφαλογιάννη από το χρώμα των. Και εγώ ξανθώ, άκεμα θα μα ξεφωνήσουν οι παλιά σκοπή αρσενικοί. Να μα πούμε τι ξαδάρε, που τα είδε τα ξαδάζει. Αυτοί κάνανε σεξ με τι κομμουνίστρε δεκαετία του 80. Σα θέλανε και εσά τώρα. Θέλανε 4 ζηλέτ Σούπερ Σίβελτ για να τι ξηρίσουν να πούμε. Άσερε τώρα το παραμύθι. Παρ' όλα αυτά τώρα για να πιστέψουν τα ποδοσφαιρικά. Εγώ ακούω διάφορες εξαίρεσαι και δεν, τα αυτάκια μου αρχίζουν να ζαλίζουν. Να κάποιος να ξεφωνίζει τον Μπέλκα. Να κάποιος να ξεφωνίζουν τον. Ποιος. Ο Μπέλκας δεν έπαιξε καλά τη δική αριστερά. Μα έπαιξε σε λάθος θέση. Ναι. Ο Δόνης έπαιξε σε λάθος θέση. 100% τα είπαμε. Να ξεφωνίζουν τον Πασχαλάκη. Σιγά σιγά έτσι πως τα ακούω θα μας πούνε ότι το Ρώσο του Άρη είναι καλύτερο και από του ΠΑΟΚ. Τον Πασχαλάκη τον ξεφωνίζατε εσείς για 2 γκολ που έχει φάει. Εγώ δεν τον ξεφώνησα. Είπα έκανε ένα λάθος όπως κάνουν όλοι οι τερματοφύλακες. Έφαγε 2 γκολ τα οποία φταίει. Ωραία. Ναι. Ναι, βγαίναν εδώ πέρα πιο ρόστερ του ΠΑΟΚ, ο Άρης καλή. Πού έχει καλύτερο εικοσί, τα άκουγα και από σένα χθες που το έλεγες, λίγο έλειψε να φύγω από τα χαντάκια εδώ στο περιφερειακό. Πού έχει καλύτερο δηλαδή ρόστερ ο Άρης από τον ΠΑΟΚ. Τα εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Ναι. Ουάρντα, Λιμιός, άλλος. Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ τον φάγατε, πάει ο Μπίσεσβαρ. Α, τον φάγαμε, Ελκαντουρί. Ελκαντουρί. Πάει και αυτό, τον φάγαμε. Δεκάρι είναι κι αυτό. Δεκάρι, αλλά στα άκρα παίζει. Άσε, και εγώ μπορεί να. Θε τον Πανιόνι, ήταν καλό ο Ελκαντουρί. Εδώ και πέρα με βάλω στο ζου να κάνω μουσική. Δεν πάω να πει ότι είμαι μουσικό παραγωγό. Ναι, κατάλαβε. Ο κόκκινο μπορεί να πάει. Ο κόκκινο μπορεί, και εγώ μπορώ να πάω. Ναι. Να πάμε τώρα. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορείς. Άρα δεν μπορώ να παίξω στα εξτρέμ. Δεν μπορείς να παίξεις. Δεν μπορώ εγώ και με τον κόκκινο. Μπορείς, ναι. Θα πιάσουμε, ναι. Λοιπόν, center forward άκουγα χθες μου λέγατε ότι ο Γιουνές είναι καλύτερος του Πρίγιοβιτς. Ναι. Στόπερο Δελιζίζης είναι μια κοψιά με τον Βαρέλα. Ναι. Δηλαδή θα τα ακούσει κανένας άνθρωπος που γνωρίζει ποδόσφαιρο και θα αρχίσει να χτυπά το κεφάλι του στο τιμόνι. Ναι. Γιατί ναι. Ο Σιώπης είναι καλύτερος από τον Γκάινες. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί δεν είναι. Τι έκαμε, τον ζώο του βαφτίσουμε καλύτερο. Ο Σιώπης από τον Γκάινες. Ναι. Χίλιες ο Σιώπης έλεγε ένα μήνα, λέει, να προετοιμαστεί τώρα. Σε το μήνα. Και ο Βέρμπουργκ θέλει 2. Τι είπα πάει να πει αυτό. Ο Κανίας που λες και εσύ έχει παίξει Premier League, έχει παίξει Πριμέρα Division και τώρα θα τον κάνουμε ίσο και όμοιο με τον Σιώπη που τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση τον Σιώπη. Ο Μαωρίτσιο είναι καλύτερος από τα χαφ του Άρη. Ποια είναι τα λοματίγια. Ναι, εντάξει, ο ένας έπαιζε στη Zenit, ο άλλος έπαιζε στην Αλκορκόν. Που έπαιζε ο Κορκόδηλος. Ναι, ωραία. Ο ένας έπαιζε στη Zenit σε επίπεδο Champions League, ο άλλος έπαιζε στην Αλκορκόν. Αυτό το καινούργιο στόπερ του Άρη τον έχεις δει. Τον Μαυράη. Ναι. Εντάξει, είναι ένα στόπερ τύπου Μαλεζά. Τα είπαμε. Ο Κρέσπο είναι καλύτερος δηλαδή. Ο Κρέσπο είναι. Μπορεί να είναι ένας από τους τρεις καλύτερους στόπερ στην Ελλάδα γενικότερα. Τώρα, τι λέτε εσείς, επειδή τα μούτρα του δεν σας γεμίζουν το μάτι, εγώ λέω τι κάνεις στο χορτάρι. Και αν θες να ανοίξουμε και γραμμές μετά να το συζητήσουμε, ακροατές. Έχεις καλύτερο στόπερ στο πρωτάθλημα τον Κρέσπο. Να, έλα, πες. Ποιον. Δεν μου λες. Ποιος. Δεν μου λες. Ναι. Ψηλά ο Κρέσπο. Ναι. Άμα πηδήξει με σένα, ναι. Θα τον πάρει κεφαλιά. Εγώ με ένα 65 ρε Κωστή. Εγώ λέω θα τον πάρει κεφαλιά. Θα τον πάρω λέει. Έτσι λέω. Θα τον τσιμπήσω από κάτω. Αυτό είναι ένα 80. Τι να κάνω, θα με πάρει. 2-20 να είναι. 2-20 λέει. Κεφαλιά δεν παίρνει. Ναι, δεν παίρνει. Έχει δει παγκοσμίω στόπερ στι 10 σέντρε να μην παίρνει κεφαλιά. Ναι, αλλά πρόσεξε, έχει δίπλα του τον ψηλό. Υποτίθεται ότι υπάρχει ψηλό και κοντό. Δεν μπορεί να έχω δίπλα μου το λάδι. Δεν είναι να έχω 2 μέτρου. Άμα είναι να βάλω το Χατσερίδη που θα μου το λούσει 10 γενέ. Η ιστορία είναι ότι το ρόστερ του Άρη που κάνει 10 δραχμέ. Κάνει 10 δραχμές. Ναι. Του πάω κάνει 20 δραχμές και κοστίζει 200 δραχμές. Ναι. Δηλαδή, άρα το πας καθαρά λογιστικά το θέμα εσύ. Δηλαδή, όχι αγωνιστικά. Δηλαδή εγώ έχω ένα αυτοκίνητο που κάνει 10.000 ευρώ. Ναι. Και το έχει πληρώσει 20. 10.000. Α, εσύ 10. Και εγώ έχω ένα που κάνει 20. Και το έχω 100. 100. Ναι, ναι. Αυτό. Εκεί είναι η ένσταση. Ναι. Αυτό το δέχομαι έτσι πως το θέτεις. Το θέτεις πολύ όμορφα. Ναι. Ναι, αλλά σαν αγωνιστική αξία, άμα βάλω το δικό σου των 10.000 με το δικό μου των 20, θα σε αφήσω σημαδούρα. Έτσι, ναι. Τι μου λες, έλα σε πάω κόντρα και γκάζια στα φανάρια, γιατί δεν θα με δεις. Ναι, αυτό λέω. Άμα έχω εγώ τους τροχονόμους φίλους. Α, μπορεί να τώρα να πει και τροχονόμοι. Και τι άλλο, και τα φανάρια φίλους. Γιατί στο Χαριλάου μπορεί οι τροχονόμοι να είναι με τον Άρη λόγω ΑΕΚ Ολυμπιακού και τα όχι λόγω Άρη. Όχι λόγω Άρη. Αφού έκανε και αυτός meeting τώρα, δεν έκανε και αυτός με τον Καμένο, με Βασιλιάδες. Γιατί ο Άρης δεν έχει δηλαδή. Ειρήνη Καρυπίδη και Λάκη Ζουμπούλης. Μάλιστα. Στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ναι. Ποιος δεν είναι καλή στο marketing, διαφήμιση, promotion και. Promotion. Ναι. Καταρχήν έπρεπε να βγάλουν ανακοίνωση και να πούμε εμείς δεν γλύφουμε. Ω, 30.000 τίποτα. Χαμό, τσαμπιά. Αλλά ο Καρυπίδης καλός είναι. Αλλά επειδή είναι από το χωριό εκεί, πώς το λένε το. Χθες είπες κάτι για Καρυπίδη, έφυγα από τον δρόμο. Είναι από το χωριό. Ρε μπούφο Καρυπίδη, είσαι αετός. Αυτό είπε χθες. Ρε μπούφο Καρυπίδη, είσαι αετός. Σε μια πρόταση. Ρε μπούφο Καρυπίδη, για χθες είσαι γενικά αετός γενικά. Άμα γεια σου. Αλλά μπούφος εχθές. Ήταν μπούφος για μια μέρα, αλλά είναι γενικότερα αετός ο Καρυπίδης. Το θέμα επικοινωνίας είναι. Το θέμα επικοινωνίας είναι.
Πιστεύω ότι δεν το ζήγησε καλά, του ξέφυγε. Του ξέφυγε, σου λέω, του ξέφυγε. Λοιπόν, ναι, έχουμε λίγο χρόνο, ναι, γιατί θα πάμε στο break και μετά θα ανοίξουμε και γραμμές κουβεντιάς. Δεν λέγεται break, διάλειμμα λέγεται. Ναι, διάλειμμα break, το λένε στο Λονδίνο, ναι. Και στο Ζου απέναντι. Στο Ζου. Γι' αυτό, γι' αυτό λέω κανένα δυο ατάκες από το Ζου, ναι, να κλέψουμε. Μπάς και κλέψεις καλά πόντο, ναι. Λοιπόν, πώς το σχολιάζεις το θέμα με τον Απόλλο Πόντου που ανακοίνωσε 15 παίχτες μέσα σε 2,5 μέρες. Λοιπόν, άνοιξε κάνουλα, τι έγινε. Θα σου πω τι έγινε. Ναι, γιατί θέλω να τους συζητήσουμε και να τους δούμε τους 15. Ο Καλαϊτζίδης, αν και πόντιος, είναι, μπορεί να έχει μυαλό, γιατί προπονητής είναι πολύ καλός. Ναι. Είναι καλός, είναι σοβαρός, ναι. Αυτό αν δεν είναι επικοινωνιακό, του βγήκε. Τι σημαίνει επικοινωνιακό. Ναι. Είμαι εγώ ο Καλαϊτζίδης. Και λέω ότι ο Κάλας κλείνει την κάνουλα. Την κλείνει. Ελάτε να πάρετε την ομάδα. Και έρχεται ο Παλτίδης και λέει: ναι, μανούλα μου, να την πάρω εγώ την ομάδα. Αλλά χωρίς. Να τη ρίξω γάμα εθνική, ναι, να την πάρω τζάμπα. Ναι. Άλλος υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει κανένας. Και επανέρχεται ο Κάλλας και λέει: ακούστε κάτι, επειδή δεν υπάρχει τίποτα, εγώ είμαι εδώ και ο Καλαϊτζίδης και μην μιλάτε πολλά και μην πουλάτε και πολύ μαγιά, γιατί εγώ και ο Καλαϊτζίδης είμαστε. Γεια σας. Ναι. Ένα είναι αυτό. Ναι. Που το θεωρώ πολύ extreme για πόντιο να το κάνει. Ναι, α, δεν τον έχει ικανό να το έχει κάνει με αυτόν τον τρόπο που ανέφερε στον Καλαϊτζίδης. Μπορεί να είμαστε εδώ πέρα προπονηταρά σου. Ναι, 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 τα είπαμε, είναι καλό, σοβαρό. Να τσακωθούμε χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο, εντελώς. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί με κοίταξες με το αριστερό μάτι και έκανες δύο. Ναι. Γεια σας. Ναι. Μαλώσαμε. Το άλλο είναι, ναι, ναι, ότι ο Κάλλας σταμάτησε να δίνει λεφτά, είχε κάποιο πρόβλημα ρευστότητος. Το έλυσε προφανώς. Και προφανώς το έλυσε. Ναι, εγώ έτσι πιστεύω. Είχε κάποια διένεξη με τον Καλαϊτζίδη και του λέει: κάτσε ρε φίλε, θα μαλώνεις με όλο τον κόσμο και εγώ θα πληρώνω κτλ. Αφού είσαι καλός προπονητής, πάρ' το λίγο αλλιώς. Δες εσύ τα προπονητικά και εγώ, ναι. Ναι, αδερφούλη μου και τα λοιπά, και έτσι έγινε. Έτσι ένα από τα δύο είναι. Λοιπόν, άκου, ναι, τώρα τι έχει πάρει ο Απόλλων Πόντο. Θεοδωρόπουλο, Δημητριάδη, Πουρτουλίδη, Τσουμάνη, Θεολόγο, Δρίζη, Καλέργη. Ανακοίνωσε και τον Ιτζίδη. Είναι παίκτες που έπαιζαν κάποιοι και στον Άρη, έτσι, και στο Ηρακλή. Και δεν είχαν ομάδα. Και έρχεται και ένα Σουντουρά από τη Σάντα Κλάρα. Έχει φτάσει σύνολο μέσα σε τρεις μέρες 15 παίκτες και θα συνεχιστεί η ενίσχυση. Πόσοι ετών είναι οι παίκτες? Παίκτες είναι 30, 28, 25, 29. Δεν έχει, θα πρέπει να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας των ποδοσφαιριστών του. 100%. Ο Ιτζίδης πάντως. Παίζει ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο. Είναι 25 ο Ιτζίδης. Είναι απαιτητικό. Το, ναι, θέλει τρεξίματα πολλά. Είναι απαιτητικό. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να χαμηλώσει το μέσο όρο ηλικίας. Λοιπόν, καλός προπονητής. Καλός είναι προπονητής. Έχει πλάνο στο παιχνίδι του, έχει ένα συγκεκριμένο στυλ. Καλό παιδί είναι. Αλλά δεν το ξέρω. Τρέλα. Άλλο τρέλα, όλοι έχουμε μια τρέλα. Ναι, όλοι. Ναι, λοιπόν, ναι. Ακούσε λίγο κάτι εσείς που μας ακούτε έξω και είστε καθοδόν. Αν θέλετε καφεδάκι, φαγητό και τσιγάρα, όλα γίνονται με ένα stop στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, απέχτα. Το δίλημα της ημέρας ποιο είναι? Ποιο? Νοτοπούλου ή Κεφαλογιάννη? Νοτοπούλου ή Κεφαλογιάννη. Στείλουμε και αυτές στην καντίνα Pit Stop να κεράσουν καμιά τροπιτούλα. Κοίτα, Κεφαλογιάννη, εγώ ψηφίζω. Η αριστερή θα πάει γιατί είδε ο γύφτος στη γενιά του και αλλαγάει η γκάρια του. Τα σκουπίδια την είχαν. Άντε πάλι, αρχίσαμε, ναι, τους αριστερούς. Και η Κεφαλογιάννη, επειδή είναι καλή, ναι, στο παρλάρε. Στο παρλάρε, ναι, αυτή θα πάει. Ναι. Αλλά θα είναι λίγο πιο επιφυλακτική, σηκάτη και τα λοιπά. Μακίτησα για. Αλλά μόλις θα αρπάξει την τυρόπιτα και θα κάνει μια χάψια χλάτσα. Δεν θα το δείξω ότι της αρέσει. Θα σκουπίζει και τα έντεξα. Ακούρε τι σου λέω. Τα τυροπιτάκια. Θα τρώει, ναι, θα ευχαριστιέται. Το φίλο. Αλλά η δεξιά της καταγωγή δεν θα δείξει ότι της αρέσει. Ναι. Ναι, μ' άρεσε πως το έθεσε. Και οι δύο θα πάνε. Θα πάνε και οι δύο. Αλλά η μία θα πάει, ξέρω εγώ, ξυπόλυτη με τα παπούτσια, τα σπορτέξ. Ναι, ναι, ναι. Και η άλλη θα πάει με το ταγεράκι. Η άλλη το ταγεράκι. Θα τρώει κομψά, θα λέτε, ναι, να αρέσει, αλλά θα βάζει και τα σουσάμια μέσα. Ναι. Αχ, τι ωραία τεροπιτούλα. Θα τρίβεται απαλά. Απαλά. Μην χαλάσει το κραγιόν. Μην χαλάσει το κραγιόν. Λοιπόν, σε τρία σημεία θα πάτε να βρείτε την καντίνα Pit Stop παλιού σταθμού 36 δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αρρωγέφυρα Σταυρούπολης, καντίνα, Pit Stop για πρωινό και όχι μόνο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο δεύτερο ρίτσα με ποδοσφαιρικό κουσκούς αλλά και γραμμούλες. Κάθε Σεπτέμβριο έχουμε δύο σανταράκια, Κωνσταντίνε, φίλες και φίλοι. Θανάση Καζαμπάκα που είσαι στην ρύθμιση των ήχων, το πρωτάθλημα και την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τρέλα λοιπόν, πολλοί κόσμος και φέτος στην 83η ΔΕΘ, με τιμόμενη χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβεβλημένη η βόλτα μας λοιπόν, εννοείται και φυσικά θα περάσουμε και από το περίπτερο του καζίνο. Πιο εντυπωσιακό από πέρσι θα το βρείτε δίπλα στην πύλη εμπορίου. Να περάσετε γιατί εκεί συμβαίνουν ωραία καλούδια. Θα έχουμε ζωντανές μουσικές, τροχώτη στίγη, τυχερά ζάρια. Θα κληρωθούν δώρα. Ένας καλός χαμούλης από τις 8 ως και τις 16 Σεπτεμβρίου που θα κρατήσει η έκθεση. Θα είναι εκεί με τα ωραία του το περίπτερο του Regency Casino. Κωνσταντίνε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Νοτοπούλου, Κεφαλογιάννη.
Κεφαλογιάννη, τα κοτώ, είπαμε. Εσύ. Ναι, ναι, ναι. Είμαι Κεφαλογιαννίτς εγώ από, ναι, από μικρό παιδί. Σώπα, ρε. Ναι. Μα συμφωνίζω ο Δήμος στον Κορινό, λέει άντε, λες, περιμένω. Μιλφάκια πως... είσαι. Όχι. Δεν είσαι μιλφάκια. Δεν είμαι μιλφάκια, αλλά η συγκεκριμένη μου αρέσει. Άμα δεν είσαι μιλφάκια, πώς αρέσει, ρε. Υπάρχουν και εξαιρέσεις κανόνες. Αυτοί μου αρέσουν, λέω, από τις μιλφ. Τι να κάνω τώρα. Μουστάρισε εξουσία στην γυναίκα. Όχι, δεν θέλω εξουσία. Μουστάρισε εξουσία, να πούμε. Σηκώθηκες με καηλέδες, σηκώθηκες, σε βλέπω έτσι. Σηκώθηκες με εξουσία στην γυναίκα. Καμιά φέτρα δεν θα σε βαράει. Όχι, όχι, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια, Κωνσταντίνε. Έχουμε πάει στη Γερμανία με κάτι φίλου τώρα που ανοίγει κουβέντα και λέει τι θέλετε μαζί σα, λέει εξοπλισμό. Τι να θέλω, ρε φίλε. Θα με δω να κάνουμε χουλιά μάσα που νουσάθηκα. Λέει θέλετε μαστίγια. Θέλετε αλυσίδες, θέλετε τι να σας κάνω, κάτι ρόπα λέγανε. Ρε φίλε, δεν είδαμε να δίνουμε εδώ κόσμο. Σε παρακαλώ τώρα, δεν θέλω τέτοια. Δεν έχεις φαντασία, τίποτα. Θες μαστίγια, ρόπαλα, σούτια, μούτια, θες. Πιστόλια. Καλά, εσύ είσαι ένα κινητό πιστόλι. Είσαι... Ρε, εσύ τον Κουσούμπα το βλέπεις. Ρε. Ναι, ναι, ναι. Ίδιος ο Σκόρδας. Το μοιάζει. Ίδιος ο Σκόρδας. Το κουκουί, λέει, το κουκουί παράγοντας από φασιστικής πίεσης και ματέωσης. Ίδιος Σκόρδας, ναι. Από τι ασχημάτων. Ίδιος ο Σκόρδας. Τι μαύρο κόρακα. Και ποιον μοιάζει, όπως είπε πολύ ορθά και ο Κώστας ο Βαραγιάννης, ο Παπαδόπουλος. Το τραπεζανίδι γέρο. Ναι, μόνο που είναι συνομήλικοι. Λίγο πιο μεγάλος πρέπει είναι να είναι. Λίγο πιο μεγάλος. Το 64 είναι ο Γιώργος. Άνοιξε γραμμέ. Λοιπόν, 90-90-90, κουβεντιάζουμε σιγά σιγά. Κεφαλογιάννη ή Νοντοπούλου. Είπα Κεφαλογιάννη. Αγκόπ ή Πρίγκοβιτς. Θέλοντας και μία ακπομ. Ακπομ, όπως το λένε. Ναι. Θα τον ξεχάσετε σε ένα μήνα τον Πρίγκοβιτς. Δεν ξεχνιέται. Ο πρώτος κόρε, να, ωραία τα ερωτήματα. Λες. Εγώ λέω ο πρώτος κόρε του ελληνικού πρωταθλήματος δεν απαξιώνεται και δεν ξεχνιέται μέσα είναι στο είναι Ρώμα ο Καρυπίδης, επικοινωνιακά. Ναι. Το θέμα με το. Έλα, θα φτιάξει και εμένα το γήπεδο μου, καλέ. Ναι. Είναι ίδιο το ρόσε του Άρη με τον Πάο που το συγκρίνουν πολύ. Και μου είπες δεν ζήσεις μια κοψιά με Βαρέλα χθες και έφυγα στα γαντάκια. Όχι, ναι, για τον καινούριο παίχτη του Άρη είπαμε. Το Μαυράι. Το Μαυράι. Ο Βαρέλα θέλει τρεις Μαυράι. Καθίστε να το δει το Μαυράι. Λες. Ακόμα δεν τον είδαμε. Ο Μαυράι είναι 90, χωρίς προετοιμασία το βγάλαμε Μπεκεμπάουερ. Και ο Βέρμπλουμ δεν έχει κάνει προετοιμασία. Γι' αυτό και το ξεφωνίζουμε. Δεν το λούζεις. Το λούζεις. Κάτσε να ξεκινήσει. Λοιπόν, ναι, άρα το λούζω. Ναι. Αλλά ο Άρης είναι για 7ο, θα πανηγυρίζουν οι Άρης. Είναι για 7ο, διαφωνώ εδώ. Ο Άρης είναι περπατώντας, πεντάδανες. Ο Άρης, άμα βγει 8ο και κερδίσει τον ΠΑΟΚ στη Χαριλάου, βγήκε χρονιά. Έκλεισε χρονιά, λέει. Για μένα, ναι. Για μένα. Για μένα. Τη Λιβαδιά θα την πάρει, ρωτάει ο Άρης. Όχι. 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 Άσος από εδώ μέχρι. Είναι κολομάδα, μέχρι την Βιωτία. Καλά. Άσος από Μπεμπρούνο Γκάμα. Πάτε γραμμές. Πάμε γραμμές. Άσος από εδώ μέχρι τη Βιωτία. Ο Άρης θα κάνει 3 στα 3. Και θα μην προηγηθεί ο Λεβαδιακός και έχουμε αιμορροίδες. Ο Άρης θα κάνει 3 στα 3. Έτσι λες εσύ. Ναι, έτσι λέω. 3 στα 3. Δεν την κλειτώνω. Τελευταία. Και μια πρόβλεψη. Γιατί θα πάζουν τέτοιο κοκομπλόκο οι παίκτες του Άρη βλέποντας 25.000 κόμμα στο Καφτατζόγλιο. 25 λες. Ναι, που το μάτς δεν θα το κερδίσουν. Θα το τυγκάρουν εντελώς. Ναι, που το μάτς δεν θα το κερδίσουν. Εσύ το Άρη θα νιώθει. Δηλαδή κάθε φορά που ο Άρης πάει να κάνει φιέστα με τη Λάρης, ας πούμε, ο Άρης, κάτι παθαίνει. Ο Άρης στο Καφτατζόγλιο με κόσμο, ναι, δεν θυμάμαι να έχει πάρει μάτς. 0 στα 2. Ούτε 25 είχε, είχε 18, 17, 19 πόσο είχε. Και μεγάλη νίκη του Άρη. Ερώτηση. Ναι. Στην Αλφα Εθνική. Ναι. Πότε ο Άρης θυμάστε να έχει κάνει 3 στα 3. Καλό ερώτημα αυτό. Θα κάνει τώρα με τον Λιβαδιακό. Άντε να δω πόσο Αριανή είστε. 3 στα 3 ο Άρης, Αλφα Εθνική. Πότε έκανε τελευταία φορά. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε. Άντε μπράβο. Καλημέρα, είμαστε πρωτοπόριο Σαβίνιο, τα φιλαράκια μου λέει. Πρωτοπόροι μας, μην μας πουλάτε τρέλα. Σαβίνιο, φτιάξτε το βενζινάδικο. Ναι, ναι. Να έρθουμε να κάνουμε στο Europoint τη διαφήμιση. Το γύρισμα τη διαφήμιση. Τη μαρμίτα. Τη μαρμίτα θέλουμε, Σαβίνιο. Έχουμε κολοσφίξεις. Δυσκολίες. Λοιπόν, πάμε 3 στα 3 θα κάνω. Άσε καθαρίσει το Λεβαδιακό. Χλωμό λίγο μέσα στου σημάδε με τον Κλάου. Αλλά δεν δίνει. Πάμε, γραμμούλε. Πάμε, καλημέρα. Έλα φιλέ, εσύ που ναι, ακούς. Ναι, καλημέρα. Ωραίος, έλα πάμε. Μην ακούς μόνο από το ίντερνετ γιατί δεν θα έχουμε συνεννόηση. Ναι, καλημέρα, με ακούτε. Μάλιστα ναι, κύριε, ναι. Λοιπόν, δεν είμαι δικός σας ούτε βόρειος ούτε νότιος Μακεδόνας, νότιο Ελλαδίτης. Ναι. Ήρθα στην πόλη σας για την έκθεση. Εκπαιδευτικός μετανάστης και μετά ερωτικός μετανάστης. Πήρες καμιά πόντια κι εσύ, ναι. Όχι, μικρασιάτησα. Ναι. Λέει, καλή μαγείρισα λογικά. Θα βουλώσουν οι αρτηρίες από τα φαγιά. Καλή μαγείρισα, ναι. Λάδι ναι, πολύ, τα γεμιστά θα είναι μπαμπάτσικα. Ναι, φίλε, έλα. Μετά στον κεφτά λοιπόν, τον πρώτο όροφο και κάτω λακκούβα το πλακάκι, ναι. Ο ένας είναι ο Κωστής. Ο άλλος είναι ο Νίκος. Ο Νίκος είναι ο άλλος. Λοιπόν, επειδή σπάνια ακούω ραδιόφωνο, έτυχε να σας ακούσω. Ναι, κύριε μου, βεβαίως. Χάρηκα την εκπομπή σας.
Τι χάρη. Λοιπόν, είπαμε ναι. πολλά μαζεμένα τους το έχουμε... ποδόσφαιρο ναι. λένε, το ποδόσφαιρο λένε εξαιτίας του σχήματος του ποδοσφαιρικού γηπέδου, το οποίο είναι παραλληλόγραμμο, είναι γεωμετρία. Και αφού είναι γεωμετρία, ταυτοχρόνως είναι και μαθηματικά. Ναι, εσύ είστε λοιπόν, μαθηματικός. Κάποια στοιχεία από το site της Super Liga. Ναι. Για τη σύγκριση που κάνετε ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές. Ναι. Λοιπόν, ποδοσφαιρική περίοδος 2016-2017. Α, σε περσινά στα φίλια θα μας πάτε. Κάτσε να ακούσουμε γρήγορα. Περίμενε λίγο. Ναι. Μόνο δύο παίκτες του Άρη με στατιστικά στοιχεία μπορούμε να συγκρίνουμε με παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν είμαι ούτε Αριανός ούτε ΠΑΟΚ. Της Παναθηναϊκός. Μάλιστα κύριε. Λοιπόν, Γιουνές Χαμζά. Ναι. 27 αγώνες, 19 γκολ, ποσοστό γκολ ανά σουτ, ένα γκολ ανά 2,7 σουτ. Πόσα πέναλτι? 8. 8, μάλιστα. Λοιπόν. Άρα τα μισά γκολ περίπου είναι πέναλτι, ναι. Ο παίκτης αυτός κοστίζει στην ομάδα του Άρεος 180.000 ευρώ. Να, τα ξέρετε καλά, παρότι Παναθηναϊκός τα ξέρετε καλά. 2017-2018. Ναι. Πρίγιοβιτς Αλεξάνδερ. Μάλιστα. Ναι. Ακριβώς οι ίδιες συμμετοχές, 27 αγώνες, 19 γκολ, ποσοστό ευστοχίας 1-2,8. Ωραία. Πόσα πέναλτι? 3 μόνο. Α, έχουμε διαφορά μεγάλη εδώ. Περίμενε όμως. Ναι. Έχουμε και άλλη διαφορά. Μάλιστα. Η μία διαφορά είναι αυτή που εντόπισες. Η άλλη διαφορά είναι ότι επειδή και οι δυο την πλειονότητα των γκολ τους την έχουν από κεφαλιές, είναι άλλο πράγμα να σε σεντράρει το δεξί μπακ του ΠΑΟΚ και το αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ, και άλλο πράγμα σε σεντράρει ένας Πολωνός τον οποίο τον πήρε η Ξάνθη από την Τρίτη Εθνική Πολωνίας. Αμά! Όχι, ο Γέντριτσε, καν μιλάτε για τον Γέντριτσε, ο Γέντριτσε και έχει παίξει για τον μπακ, λέει. Α, για τον μπακ, λέει. Ποιος είναι ο μπακ? Ναι. Ο Μπαξεβανίδης και ο Σβάρνας, θα πούμε. Ναι, ναι, μόνο που εσείς μπαίνετε σε αυτά τα νούμερα, ο Πρίγιοβιτς έβαλε και άλλα 10 γκολ, πώς έβαλε 7-8 γκολ στο κύπελλο, δηλαδή δεν είχε 19. Στο κύπελλο ήταν και φιλικά τα μάτς. Φίλος, φιλικός ο τελικός. Να τελειώσω και τα συζητάμε όλα. Λοιπόν, ναι, λίγο γρήγορα μόνο. Λοιπόν, ναι. πάμε πέρσι, αφού κρίναμε το 9, να κρίνουμε και το 10. Λέτε δηλαδή ότι ο Γιουνές είναι τάλε κουάλε Πρίγιοβιτς. Περίμενε. Ναι. Παρακάτω. Ναι. Περίμενε. Ναι. Την κοινή Νικολά. Μάλιστα, Νικολά. Την κοινή. Λοιπόν, 10 γκολ, ανά 5,7 προσπάθειες, ένα γκολ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να βρούμε και τον Μπέλκα. Μάλιστα. 8 γκολ. Με 5,9 προσπάθειες ανά γκολ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πόσα με 180 και 120 χιλιάρικα, ο Καρυπίδης με 300 χιλιάδες έχει και 3 γκολ παραπάνω και με λιγότερες προσπάθειες. Δεν τα είπατε όλα όμως. Κάτσε να μάθουμε. Δεν τα είπε όλα, λέει μισά εδώ τώρα. Τι, σου λέει 1 εκατομμύριο, 1 χιλιάδες. Ναι, αλλά λέει μόνο τα γκολ. Ασείς δεν μας λέει πόσοι γκολ και πόσοι γκολ την κοινή. Κάτσε, για δες. Περίμενε. Περίμενε. Να τα λέμε όλα, ναι. Να τα λέμε όλα, Κωνσταντίνε μου. Ναι. Λοιπόν, 7 ασίστ έχει ο την κοινή. Ναι. Και να δούμε τώρα και τον Πέλκα. 8 έχει ο τέτοιος. Ο Πέλκας. Μία παραπάνω. Άρα τον πιάσα τον πισινό τον Σαββίδη. Γεια σας. Τα λέμε. Άρα ήθελα να πει ότι ο Άρης με την κοινή και Γιουνές είναι σε καλύτερη μοίρα από τον ΠΑΟΚ με Πέλκα και Πρίγιοβιτς. Αυτό είπε. Εγώ πήρα με 13.120 άλογα αυτοκίνητο ΣΕΑΤ και εσύ με 30.000 πήρες να πούμε ένα με 150 άλογα και με περνάς λίγο, αλλά έδωσες πολλά λεφτά. Και στα σέρβις πληρώνεις τετραπλάσια. Ναι, αλλά εγώ έχω λεφτά. Μπορώ να πληρώνω τα σέρβις, Κωστή μου. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Ο άλλος δεν ξέρει αν μπορεί να τα πληρώσει, γι' αυτό πήρε και τέτοιο όχημα. Καλημέρα, επόμενος. Ναι. Μάλιστα, ναι. Πάντως, εγώ βάζω. Πώς έχω τώρα πάνω μου, 150 ευρώ έχω πάνω γιατί θέλω να πάω να πληρώσω τη ΔΕΗ. Ναι, βάζω 150 ευρώ ότι δεν ήταν Παναθηναϊκός ο φίλος. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλημέρα, έλα. Ναι. Έλα. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Έλα, πιο γρήγορα, ναι. Τσίλι, ο Μεξικάνος. Τσίλι. Τσίλι, ναι. Α, Τσίλι, ναι. Να σας πω κι εγώ τη γνώμη μου για μια αντεκάδα που θα ήθελα να δω. Για πες γρήγορα. Γρήγορα. Πασχαλάκης. Ναι. Βιερίνια, Κρέσπο, Βαρέλα, Μάτος. Ναι, δεν χαλάει αυτό. Είναι 4-4-2 όμως με άλλο σύστημα. Ρόμβο. Ρίχτο. Στην Τούμπα έτσι, ναι. Βέρμπουλ με Γίνα Κόβη και Ναράβη. Το εξάριο κόφτης ο Ματώνο, ο Δαγκώνο, ναι. Ναι. Βάρντα αριστερά, Λιμιός δεξιά. Ναι. Πέλκας στην κορυφή του Ρόμβου. Πέλκας και Αγκμπόμ Ζαμπά. Ακπομ Ζαμπά, στην κορυφή δηλαδή. Μέχρι στην Τούμπα εκεί να κλάψει μανούλες. Να κλάψουν οι μανούλες. Έχει ενδιαφέρον το. Πόσα γκολ θα φας στην αντεπίθεση? Ας φάω 2, θα βάλω 5. Κάτσε, κάτσε. Λέγε. Η μπάλα θα είναι τόσο μπροστά που θα πιέσει 3 γκολ. Πόσα γκολ θα φας στην αντεπίθεση? Κανένα. Κανένα. Για χαρά, επόμενη. Κανένα. Ωραία. Καλημέρα. Βάζει το Ρόβο 2 εξτρέμ.
Δεν βάζει κόφτη, βάζει χαφ. Δεν θα κάνει άμυνα. Και ο Βιερίνια με το Μάτος μετά το 50 δεν θα μπορούν να γυρίζουν πίσω. Αυτό άμα το πεις στον Λουτσέσκου, θα σε πυροβολήσει με καραγιμένη. Κανονικά, με κανονικά, κανονικά. Πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Για χαρά. Σου, φίλε. Αυτό μπορεί να το κάνει στο 80, πρόσεξε, στο 80, ναι. Να είναι 0 ένα το μάτς και πρέπει να ρισκάρεις τα πάντα. Αυτό. Έτσι, πάμε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Επειδή τον Κώστα βασικά. Κώστα, εδώ, γιατί έλα. Λέει τόσο καιρό ότι τον πιάσανε τον Πισινό και τέτοια, ξέρω εγώ. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι ο επιχειρηματίας αυτός ο κ. Σαββίδης είναι τόσο ασυνανόητος που τον πιάνε τον Πισινό? Όχι, δεν είναι, όχι, ο επιχειρηματίας είναι πανέξυπνος, ο παράγοντας είναι άμπαλος. Άσε τώρα το άμπαλο ή όχι. Δεν καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Δηλαδή εσύ το βλέπεις και αυτός δεν το βλέπει. Δηλαδή εγώ λέω ότι δεν βλέπει. Όχι, θες, ναι ρε φίλε, δεν ξέρει μπάλα, δεν ξέρει μπάλα, δεν ξέρει. Ο Μελισανίδης, ο Μελισανίδης ξέρει μπάλα, δεν μπορεί να τον πιάσει τον γόλ. Το λήξαμε αυτό, δεν ξέρει μπάλα. Δεν ξέρει. Αλλά ας πούμε κρατάει τους ίδιους συνεργάτες που τον πιάνουν τον Πισινό. Ναι. Άρα δεν είναι και επιχειρηματίας σοβαρός. Στην μπάλα επάνω. Δεν στην μπάλα τώρα. Ε, άκου τώρα, άλλο επιχειρηματίας και άλλο μπάλα. Ναι, αλλά άκου να δεις, όταν ας πούμε σαν επιχειρηματίας έχει κάποιος υπευθύνους, έτσι. Ναι. Σου λέει δεν ξέρω εγώ. Σαν να έχω εγώ ρε παιδί μου 10 σουβλατζίδικα, δεν ξέρω τίποτα από fast food και βάζω εσένα, ας πούμε. Ξέρω εγώ, κατάλαβες τώρα. Δεν τον κλέψω εγώ που ξέρω. Ναι, μία, δύο, τρεις. Μετά είναι θέμα ρε φίλε επιχειρηματικότητα. Φίλε, φίλε και να με αλλάξει, πάλι θα τον κλέψει ο άλλος. Για χαρά. Επόμενη γραμμή. Και να με αλλάξει και φέρει άλλον, θα τον κλέψει κι ο άλλος. Ο επιχειρηματίας και παραδείγματα και σε ραδιόφωνα κοντινά είχαμε. Δεν λέμε ονόματα. Μη. Βλέπω τα σούτια που είπε ο Καρέλης στην πρώτη προπόνηση και γι' αυτό να. Βαψωμαλιάς, έτσι ο Καρέλης. Πάμε, καλημέρα, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα, Κωστή. Έλα φίλε. Ναι. Αυτό το οποίο ήθελα να πω στο ρώτημα του Κωστή, καλημέρα και καλημέρα. Ναι, μακράν η μικρή, γιατί είναι θέμα φρεσκάδας. Νοτοπούλου. Φρεσκάδας, Νοτοπούλου. Ε, βέβαια. Άρα Νοτοπούλου και Βαλογιάννη 1-0. Βάλε, βάλε, ναι. Κράτα σκορ. Μικρή θέση, λογικό, εσύ, Λογικό είναι. Σε ξετινάξει. Πόσο χρόνο είσαι, θα τον ξετινάξει. Πόσο χρόνο. Ίδια ηλικία με σένα. Πενιντάρισε, θα τον ξετινάξει. Ναι, ναι. Μικρή. Θα τον κάνει κούρπο. Δεν είναι, αερόστατο. Δεν είναι αυτό. Ναι. Τι είναι. Όταν θες να πας να φας κάτι φαγητό, θες να πας φρέσκο. Δεν θες να πας χρυσινό. Θέλει και φρέσκο πενιντάρισε. Ναι, αλλά άμα θες να πιεις κρασί, θες από το παλιό, το έμπειρο. Άμα θες να πιεις τσίπουρο ή κρασί ποσότητα, παίρνεις και ένα κεφαλοτήρι το οποίο δύσκολο το κόβει για μεζέ. Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο. Να πως έρχονται, έγινε φίλε, να σε καλά, να τα μπαλονάκια. Συγγνώμη κύριε, κύριε, ερώτηση. Ναι. Η γυναίκα σου είναι συνομήλικη? Όχι, μικρότερη. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Φύγε. Ερώτηση. Α, ερώτηση, ναι, λέει. Ναι. Εγώ θα ήθελα να βάλεις και ένα άλλο quiz κάποια φάση, είτε στην πρωινή είτε στην απογευματινή. Για δώσ' τα φώτα σου λοιπόν. Τα φώτα. Θα ήθελε ο Έλληνας να γίνει η 53η πολιτεία της Αμερικής, να έχει το δολάριο και να έχει εξασφαλισμένη ασφάλεια και τα πάντα, ναι ή όχι. Τώρα ρωτάς δύσκολα πράγματα για πρωί. Αυτό το μεσημέρι θα μπει. Είναι όλα θέμα, όπως το λες Κωστή, εσύ ειδικά και έχεις δίκιο κατά 90%, είναι θέμα θερμάτων και αυτά. Όταν τόσα λεφτά πετάμε στην ασφάλεια, φέρει κάποιος άλλος εδώ πέρα, είναι σαν να έχεις μια εταιρεία. Εσύ και φέρει μια security και φυλάξει τελείως. Σωστό. Επόμενη γραμμή. Φύγε, ωραίο θέμα, ωραία, αλλά για το μεσημέρι, όχι για το πρωί. Το έτσι. Μεσημέρι θα το αναλύσει ο Κόκκινος, θα πάει εκπομπούλα. Πάει, ναι. Πάει εκπομπούλα. Πάμε καλημέρες, έλα. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Από προηγούμενος πενιντάρης μας γνήσταξε με τη φωνή. Ναι, ήθελε και την Νοτοπούλου πενιντάρης. Θέλει και φρεσκάδα. Ναι. Ήρε φίλε, θέλει. Γιατί να μην θέλει ψυχούλα του. Βάλε μια ψήφο. Με τη φωνή αυτή ρε φίλε, Ραπτόπουλε, θα κοιμηθούμε. Εμείς είμαστε ξύπνοι από τις 4.30 ώρα για δουλειά. Συγγνώμη ρε φίλε, πάμε παρακάτω. Τι να σκάσει. Βάλε μια ψήφο και φάλω για να το φίλε. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλάς, ξέρεις, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Έχεις σχολιάζει και για γυναίκες, σχολιάζει και για αυτοκίνητα. Τι σορλένεις εσύ, ρε. Τι σορλένεις. Είσαι ασύλληπτος, ρε φίλε. Τι σορλένεις. Πάμε στην ψήφο, λέγε. Δεν είσαι κόκκινος που τα ξέρει όλα. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Λέγε. Έλα ρε, Όλγα, βάλε Όλγα. Και Όλγα, Όλγα, με σβηστά τα φώτα, Όλγα. Ένα. Φύγε Σορλέν. Επόμενη γραμμή. Ψήφος στη Κεφαλογιάννη και από το Δήμο, από τον Κορινό, που λέει πια εδώ θέλουμε εμπειρία, λέει Κεφαλογιάννη. Τι ακούμε, λέει πρωί-πρωί, Γιουνές και την κοινή καλύτερα από Πρίγκιπας και Πέλκα. Πάμε, ρε. Θα τα κόψω, λέει, τα πρωινά, λέει, τελείωσε, δεν γίνονται αυτά. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση για τον κύριο που βγήκε πριν με τον Μπλοκάκη, να πούμε, και για τον Κωστή που λέει για τους παίχτες και τέτοιο. Μ' ακούτε? Βέβαια. Ναι, λέγε. Έχω ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, έχω ένα σούπερ μάρκετ, έχω 25 υπαλλήλους.
30 προμηθευτές και έχω κι άλλο ένα ψιλικατζίδικο που προσπαθώ να το μεγαλώσω, ρε παιδί μου, και με βοηθάει και ο αδερφός μου Μπουταλάς. Ναι. Ποιος θα έχει μεγαλύτερη φύρα από τους δύο? Φύρα, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Σίγουρα ξέρεις, σίγουρα ξέρεις. Δεν ξέρουμε τι φύρα πια θα είναι. Εγώ λέω στο μεγάλο μαγαζί θα είναι η φύρα. Μπορεί. Τέλεια, έτσι ακριβώς είναι και οι παίχτες του Πάγου με το Άρη. Η φύρα είναι. Έγινε, να είσαι καλά. Επόμενη γράμμα. Εντάξει, ο καθένας λέει τα δικά του. Ναι, ναι, ναι. Στον Μπακάλικο λέει. Ναι, στον Μπακάλικο βέβαια. Ναι, εντάξει. Ωραίος παράδειγμα. Η Νοτοπούλου λέει με άδειο βλέμμα είναι σαν το θηλυκό σας τζετάκι. Όλγα λέει, να μας τρελάνετε, λέει. Τι είναι αυτά που λέτε. Ξαναδιάβασα άλλη μια φορά. Ποια Νοτοπούλου με άδειο βλέμμα είναι ο ίδιος θηλυκός σαρτζετάκης. Πω, το σαρτζετάκι. Τα ιδιάσαμε με το σαρτζετάκι. Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Η Μακεδονία. Ναι, φίλε, πού το δημιουργήσατε. Η μαμά μου ήταν Μακεδόνισσα. Πήγαινα στην Κρήτη ο σαρτζετάκης. Εγώ. Συγγνώμη λίγο. Εγώ. Οι ρίζες μου από παππού. Στην Κρήτη. Είναι κριτικές. Πάμε και Πελοπόννησο λίγο. Ναι. Από την Αχαΐα! Ε? Στην Αχαΐα είχα ερωτευτεί μια κοπέλα σαρτζετάκι, ρε. Έλα, φίλε, έλα, γορυμέλα. Λέγε, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Ναι. Λοιπόν, μια ποδοσφαιρική προσέγγιση και να χάσει. Ναι, για το πάω. Ναι, ναι. Από πίση, επιμένω και λέω ότι το παιχνίδι του Πέλκα δεν έχει ουσία εκτός από ένα και μοναδικό παιχνίδι πέρυσι πάω Παναθηναϊκός. Ναι, σ' άκουσα και στον Ζαΐρη που βγήκες προχθές. Ναι, σ' άκουσα. Ήμουν έτοιμος να φουντάρω μόνος μου στο Θερμαϊκό με αυτά που έλεγες. Χωρίς πλάκα. Άκου λίγο. Ας ακούσουμε. Ναι. Παιδί μου, μισό λεπτό. Ναι, έχεις μισό λεπτό ακριβώς. Δεν πρέπει να δοκιμάζεις και κάτι άλλο. Έχω παίκτες τώρα. Γιατί να δοκιμάζεις. Κάτσε. Γιατί να δοκιμάζεις από τη στιγμή που η ομάδα κερδίζει όλα τα μάτς. Τι να αλλάξω δηλαδή. Γιατί δεν μου προσφέρει αυτή τη στιγμή τίποτα. Τίποτα ο Πέλκας δεν προσφέρει. Κάτσε να μάθω. Παίρνει την μπάλα στο κενό χώρο, τρέχει και τη δίνει δίπλα του. Αυτό. Ουσία στο παιχνίδι μηδέν. 10 γκολ, 10 ασίστ έκανε πέρσι, ρε Αθεόφωνε. Δεν είναι δεκάρι ο Πέλκας, παιδιά. 10 γκολ, 10 ασίστ έκανε. Ναι. Άκου. Εντάξει, έβαλε και γκολ και στα Γιάννα που ήρθαμε. Κάτσε, δεν έχει ουσία, μου λες και την άλλη. Ναι, για μένα. Είναι πιο φορ, άλλο θα πεις. Δεν έχει στοιχεία δεκαριού. Η προσέγγιση δική μου και πολλών. Όχι, είναι καθαρά δική σου. Όχι, άσου σαν. Καθαρά δική μου. Άκου λίγο. Ναι. Εγώ σου είπα ότι ο Βέρμπλουμ με τον Κάτσε έχει τεράστια διαφορά και θα το δείτε όταν μπει μέσα. Οι ίδιοι συμπαίκτες του το λένε από την προπόνηση. Πας προπονήσεις, βλέπεις. Τι λένε, τι λένε. Άκουσες, είπα. Οι ίδιοι συμπαίκτες του λένε ότι και από την προπόνηση φαίνεται ότι ο άνθρωπος ξέρει 100 κιλά μπάλα. Πού το λένε οι ίδιοι συμπαίκτες του, σε ποιον το λένε? Τώρα για να σου λέω εγώ, άκουσα κάτι. Και μιλάω εγώ. Ναι. Μιλάς εσύ, αλλά λες για κάτι που άκουσες να λένε οι παίχτες τώρα. Ναι. Μπράβο, άκου τώρα. Ακούω, ναι, να δω τι άλλο θα σκαρφιστεί. Λέω, Βάρντα σε ελεύθερο ρόλο. Ναι. Βέρμπλουμ Μαουρίτσιο τελείωσε το κέντρο. Ναι. Αριστερό μπακ Τόσκα, καθαρό αριστερό μπακ. Ναι. Καλός, κακός αυτός, όχι ο Βιρίνια. Ποιος θα πλευροκοπεί, ρε φίλε, έλα εδώ, έλα. Στάσου, ρε. Κάτσε να δούμε που θα κατέβει. Και έχω μπροστά Ζαμπά δεξιά. Ναι. Ακπόψω αριστερά και Καρέλη στο σέντερφορ. Θέλω να ξεκουράσω Μάτος, βάζω Βιερίνια και βγάζω Ζαμπά. Το καταλαβαίνετε? Μάλιστα, έφυγες. Τα λέμε, να είσαι καλά. Έφυγα, καλημέρα. Καλημέρα. Ο σχηματισμός που κατέβασε δεν ήταν κακός. Η τριάδα ήταν πολύ καλή. Ναι, δεν ήταν κακός. Πρόσεξε ποιο είναι το λάθος. Ότι μηδενίζει τον Μπέλκα και τον Μπρίγιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί σε κάποιο μας να παίξουν κι αυτοί, έτσι. Ναι. Δεν ήταν κακός ο σχηματισμός. Είναι ένα άλλο στυλ. Είναι ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Ναι, πετάει το Βιερίνια δεξί. Τώρα μόλις φουλάρουμε πάει σε διάλειμμα πάλι. Τι να κάνουμε, Ρεκοστή. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα. 3-1 νικάει η Κεφαλογιάννη την Οτοπούλη. Εύκολα θα την καθαρίσει. Να ξέρει, κρατάμε σχωράκι. Εγώ απλά να σας ενημερώσω ότι η Wind Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά και να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας στο ποδόσφαιρο. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr/vision. Και προσέξτε το πιο σημαντικό από όλα. Σε περίπτωση που πετύχετε το μάτι μέση, μπορείτε να το δείτε ανά πάση μία από την αρχή με τις εκπληκτικές δυνατότητες της Wind Vision, της πρώτης Android TV στην Ελλάδα. Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Κεράκι, αλλά και ο Σεπτέμβριος έχει να δώσει πολύ πράγμα. Πρωτάθλημα, Champions League, διεθνή έκθεση και φυσικά κληρώσει μετρητών και αυτοκινήτων στο Ridges Casino.
28 του Σεπτέμβρη έχουμε κλήρωση για ένα Opel Corsa. 29 Σεπτεμβρίου έχουμε κλήρωση για ένα Opel Crossland. Πώς το κερδίζετε? Παίρνετε λαχνού συμμετοχής με την είσοδο από το καζίνο και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε μέρα λοιπόν πολλές κληρώσεις, πολλά μετρητά. Δευτέρα Super Monday με 3.000 ευρώ. Τρίτη Τετάρτη από 500 ευρώ με δύο κληρώσεις. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 3.000 ευρώ ανακλήρωση. Είναι πολλά τα λεπτά. Και βεβαίως χρειαζόμαστε και την τύχη. Εμείς μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Και θα δώσω την καλημέρα μου στον πρέσβη τον Αμερικάνο. Να τον ευχαριστήσω που. Γιατί αγόρι μου, τι έκανε. Έχουμε ειρήνη στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Και να τον ευχαριστήσω. Ανάψουν και λαμπάδα σε για Βαρβάρα. Βεβαίως, γιατί το βρίζανε η αριστερή, αλλά τώρα νομίζω ότι χειραψίες και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα πρέπει να το πούμε καλημέρα, κύριε Πρόξενε. Καλημέρα, κύριε Πρόξενε. Επομένως. Δεν μας πειράζει η Μακεδονία. Κανένας, ναι. Που έχασε το όνομά της, αρκεί που είμαστε ελεύθεροι και μπορούμε να πούμε να απολαμβάνουμε το θερμαϊκό μας. Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Μάλιστα. Ναι. Όχι Νοτοπούλου, η Κεφαλογιάννη κάνει περίπατο, έτσι. 3-1. 4-1, 5-1, μα διαβάζετε εδώ μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Διάβαστα. Τι να διαβάσουμε, γραμμές. Έχω γραμμές, μήνυμα από το φίλο μου τον Παπαγιανόπουλο. Τι λέει, τι λέει. Ναι, πρόσεξε πώς θα το πεις, αν πεις αυτό όμως. Τον εγγονό του Διονύση. Ναι. Νοτοπούλου, τη λέει κάπως αλλιώς, επιθεώρησε τον έκτο αμερικανικό στόλο. Ναι. Δεύτερη γνώμη από την Αχτσιόγλου πήρε, λέει. Ναι, αυτό πρέπει να το λέει. Για τον Παπαγιανόπουλο. Σ' άρεσε, ε. Ρε τι Διονύσης είσαι. Κάνε λίγο παυλαδρώνει λίγο. Έχουμε έτοιμα. Λαϊκή απέτηση για το σημερινό event που θα κάνουμε το βραδάκι. 7.30 ώρα. Κωστή, μην έρθει με κοντό παντελόνι. Ναι, ναι. Θα κάνω μια παρουσίαση. μια σοβαρή, μια ενότητα. Κάνε που με έχει χαλάσει, κάνε. Εσύ, Νίκο, δηλαδή το, εσύ σε ένα μήνα, ναι. Αντί να φτιάξει το ραπτόπουλο, έχει χειρότερο εσύ. Πάμε, γραβούλες. τον έχει χαλάσει. Πάμε, καλημέρα. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Ναι. Θα με κάνει, φίλε. Μην πω, η Μάμπαλντή. Πήγε ο Κωνσταντάρας με το γιο του να τον συνετίσει. Ναι. Και πατέρα κατσεφρόνι με τραγουδούσαν μετά. Πατέρα κατσεφρόνι. Ναι. Θα αρχίσουν τα πινελίκια. Βρίζω κι εγώ τώρα σιγά-σιγά το πρωί. Κακός. Παΐσιος. Εγώ δεν είμαι. Είμαι μια μέση οδό γενικότερα. Ναι, ναι. Ένα μέτρον. Πάμε. Αυτό είμαι και στο Μετρόπολη. Πάμε, αργήσω. Πάμε. Πέντε γραμμές, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα. Τσαλαπετινό Καβάλα, να χαρώ, μανούλα μου, Θεσσαλονίκη μου. Ότσα, πώ τον είπε. Το πιάσε ο Ραπτοπούλος. Ο Τσαλαπετινός. Ξέρω. Λοιπόν, είναι συστηματικά αυτά. Ναι. Όλγα. Γράψε. 5-1-6. Οι καβαλιώτες είναι τύποι. Έμπειροι. Τριψήφοι. Ναι. Πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πολύ καλύτερο ο ΑΠΟΜΠ. Από το έτσι λίγο φαίνεται. Που τον είδα, τον πιστεύω το λίγο σίγουρα. Έτσι φαίνεται. Να ξέρετε έτσι. Άρε Λινάρα, από το λίγο που τον είδα 10 λεπτά, πολύ καλύτερο τον βγάλα να τον πρίγκο σε πλέον απ' έξω. Πάμε ρε, ποιο πρίγκο βυστερά. Ποιο πρίγκο. Νέο αίμα τώρα. Πάει. Πριν σου πω που να παίξει τα λεφτά σου για τον πρωταθλητή 2018-2019 στην Super League. Θέλω να μου θυμίσει λίγο την ιστορία με τον κόκκινο ρεσί που μπήκαν οι κλέφτες στο σπίτι του. Λοιπόν, ο κόκκινος ήταν γυμνός. Γυμνός ο κόκκινος. Γυμνός, ναι. Σκεπασμένο με σεντόνι. Πήγαν να μπουν τρεις ληστές. Πήρε το ρόπολο του baseball. Ναι. Έτρεψε τους δύο σε φυγή. Βγήκε γυμνός έξω. Πρόσεξε να δεις. Φύγε ρε Τσαλαπετινέ, μας κούφανες ρε. Η ιστορία πώς κλείνει. Πώς, με ρουφαλιά. Είδε η γειτόνισσα τον ανακόντα του κόκκινου και τον ερωτεύτηκε. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Αθήνας, όχι Θεσσαλονικής. Έλα, γεια. Γεια. Φύγε ρε Τσαλαπετινέ, φύγε με τα χάρτινα πρωί-πρωί, τώρα μας έπιασε κεφάλι. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Τι κάνετε, κύριε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε, καλή διάθεση έχουμε, δόξα τω Θεώ. Ωραία, λοιπόν, μια ερώτηση στο Ραπτόπουλο δεν θέλω να κάνω. Μάλιστα, κύριε. Επειδή είμαι λίγο φαν της υποκουλτούρας, της τραβοστομίωσης, ξέρω εγώ, σε έχω ακούσει πολλές φορές να χρησιμοποιείς τη λέξη του ταμπάνης, ρε φίλε. Μπορείς να με πεις τι σημαίνει? Του ταμπάνης είναι μεταφορικά αυτός ο οποίος είναι αρσούμπαλος και κάνει ζημιές. Μικροζημιές, αρσούμπαλος κτλ. Και να μου δώσεις ένα. Η πραγματική έννοια είναι ότι είναι πλατυπόδης, δεν κάνει καμάρα το ποδάρι του από κάτω και μια πασκαλίτσα να περάσει, σφινώνεται. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που αντιπροσωπεύει αυτή τη λέξη. Πασχαλίτσα σφινώνεται, ρε φίλε. Τι είπες πρωί-πρωί, ρε φίλε. Θέλεις να σου πω. Σφινώνεται η πασχαλίτσα, ένας ρε φίλε. Ο οποίος δεν παίρνει στροφές, δεν στρίβει, δεν κάνει δεράνι. Του ταμπάνει. Κόκκινος. Φύγε, φίλε. Τώρα δηλαδή τον προκαλείς να πει, τον χτυπάς το ευαίσθητο σημείο του. Σε παρακαλώ τώρα. Ό,τι και να κάνει δεν μπαίνει μπροστά. Ξέρεις πόσους του ταμπάνει, δεν έχω καθημερινά εγώ να αντιμετωπίσω.
Άστα να πάει, πρώτη φορά δεν ακούω αυτή τη λέξη. Ακούω ντους ταμπάνους, ντους ταμπάνους. Ντους ταμπάνις. Όχι κι σκαμπάνις, ντους ταμπάνις. Αυτά είναι. Η ενημέρωση στα καλύτερά της. Ποιότητα. Ακούει ο Μπαμπινιώτης και τώρα τρελαίνεται. Έτσι την βάζει, συμπληρώνει τη λέξη. Βάζει, είναι τουρκική και δεν τη βάζει το. Είναι τουρκική προέλευση. Να σε καλά, αδερφούλη, καλημέρα. Ή το Χαφίφης. Χαφίφης. Σερλέμι, Σερσερί. Αυτά είναι τουρκικά, δεν τα βάζει μέσα. Είναι Μουρντάρης, ναι. Αυτά είναι τουρκικά, ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Μη στεναχωριέ για τον Ηρακλιάκου, λοιπόν, για να τελειώνουμε. Κάτσε να μάθουμε τώρα. Μέσα στη βδομάδα τελειώνει. Τελειώνει. Θα τα βάλει τον Πάπα στα λεφτά, ναι. Εντάξει. Δεν θα άκουσα. Την ομάδα θα την πάρει ο Τόμ Πάπας. Πες τα, Γρηγόρη μου. Πες τα, Γρηγόρη μου. Εμείς αποδέωνουμε άσχετα μα ξεμονίζουν κάποιοι άλλοι. Ορίστε και τα ηχητικά εδώ. Τι έχουμε τώρα, Κωστή. Όταν τα πόνει ο Γρηγόρη. Όταν θα κυνηγάει ο Μπιφτέκης τον Πάπα, να δω ο Γρηγόρης που θα είναι. Θα δούμε, είναι ένα καλό θέμα αυτό. Ναι. Πάμε. Πάμε, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς ονα. Καλημέρα, δυνόμορφη εκπομπή, παιδιά. Καλώς ονα. Εγώ έχω μια ερώτηση. Δηλαδή, αν πούμε το 2004 ο Μπάραχα της Βαλένθια έχει πέσει ένα γκολ και ασίστ από τον Τσάβι, τον Ινιέστα, ήταν καλύτερος παίχτης. Ναι. Καλό ερώτημα. Το transfer mark, νομίζω, ουσιολογία να πέφτει σύμφωνα με τα πάντα του. Κοίτα, γκολ, ασίστ, συμμετοχές. Την καριέρα του γενικότερα. Καριέρα, βέβαια. Τα συμβόλαια που έχει κάνει, τα πάντα όλα. Ναι. Και εκεί βγαίνει ένα κόστος και μια αξία ενός παίχτη. Εντάξει, κοίταξε. Παίζει ρόλο όμως το transfer mark, πρόσεξε. Το transfer mark όμως έχει και άλλο ένα στοιχείο το οποίο δεν το αναφέρει, να είμαστε δίκαιοι. Ότι ο Άρης ερχόταν από football league και ανέβηκε Super League και δεν είχε αυτή την αξία στους παίχτες. Την υπεραξία που δημιουργούν κάποιες ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Ο Άρης όμως δεν έχει πολλή. Δεν έχει πολλή κουτσολιάκο να του κάνει τον παίχτη. Δεν έχει πολλή ελεύθερη να κάνει μεταγραφές και αξίες και. Ναι, σου λέω, δεν πήρε τους παίχτες, ο Άρης δεν έχει πάρει αυτή την υπεραξία παίζοντας Ευρώπη, παίζοντας Super League. Είναι από τη Football League, γι' αυτό είναι και τόσο χαμηλό το κόστος των παίχτων. Αλλά κατάλαβα το πας, κατάλαβα το πας. Να σε καλά, φίλε. Και κάτι ακόμα θέλω να πω στον Κωστή, ότι είμαστε συνάδελφοι. Α, Κωστή έχεις κι άλλο συνάδελφο. Φαλακρός είσαι. Όχι ρε φίλε, ακόμα σε λίγο. Απλά πρόβατα έχω κι εγώ, τσομπάνης είμαι. Προβατάκια λέγω. Κωστή, σ' άρεσε, σ' άρεσε. Φύγε, ωραίος. Λοιπόν, δήλωση Τσίπρα του 2012. Να κατεργηθούν τα χημικά γιατί προκαλούν καρκίνο. Ναι, αλλά δεν είχαν τελειώσει όλα. Πρέπει να τα εξαντλήσουμε, Κωστή. Πέρασαν άλλα 6 χρόνια. Η εξουσία δεν έχει χρώμα. Η εξουσία είναι μία. Εντάξει. Είτε είναι αριστερή είτε είναι δεξιά. 100%. Εδώ ξεβρακώθηκε η αριστερά στην Ελλάδα. Το μόνο που έγινε στην Ελλάδα είναι ξεβρακώθηκαν οι αριστεροί. Οι αριστεροί στην Ελλάδα γίνανε ρόμπες. Το είπε στην αρχή, βέβαια. Δεν έχει χρώμα εξουσία. Ναι. Όλοι το ίδιο θα κάνουν. Η αριστερά έγινε ρόμπα. Ναι. Καλημέρα. Έχουμε γεμάτο κέντρο, λίγο να φορτσάρουμε. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, Κουλιανέ. Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Έλα, σ' ακούω πρωί απόγευμα συνέχεια όταν μιλάτε για το άρθρο 44 και την ΑΕΚ. Ναι. Όταν η ΑΕΚ μπήκε στους 44, παίχτες πληρώθηκαν κανονικά. Ο Τσάρτας πήρε 2,5 εκατομμύρια. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον ΟΚΑ να πείτε πόσα εκατομμύρια πήρε από την ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ τους έβαλε μέσα τους παίχτες. Μην ξαναπείς ότι. Τα 180 ότι... τα κάνατε, τα που πέσατε με. Άστα, κάτσε να σου εξηγεί. Τώρα σου λέω ένα συγκεκριμένο πράγμα, μην πετάς τα δικά σου. Όχι τα δικά μου, σου λέω και εγώ, γιατί μου λες για το άρθρο 44. 7,5 εκατομμύρια σε παίχτες με το άρθρο 44, ενώ μπορούσε να μην τα πληρώσει. Άρα από τα 280 πληρώσατε τα 7,5 και πρέπει να σας πούμε μπράβο. Ποια 280 ρε φίλε, ποια 280, μάθε λεπτομέρειες. Σβήστηκα τα χρέη σου, αγόρι μου, πώς έπαιξες με Μονακό. Ποια 280, ξέρεις που ήταν τα χρέη της ΑΕΚ, ξέρεις. 180, την πρώτη φορά. Η ΑΕΚ ξέρεις που χρωστούσες στους ιδιοκτήτες, στην Edmet. Στην Edmet και στην άλλη την αγγλική εταιρεία που έχει την Tottenham τώρα. Τότε γιατί πέσατε κατηγορία ρε φίλε. Και ξέρεις όταν μπαίνεις στο άρθρο 44 οι πιστωτές σου συμφωνούν να μην τους τα δώσεις. Μόνο έτσι μπαίνεις στο άρθρο 44. Ναι, ωραία. Συμφωνούν οι πιστωτές και έχεις πρόβλημα εσύ. Τι ωραία να φας τα λεφτά. Τι ωραία να φας τα λεφτά. Πώς να φας, σου λέω, οι παίχτες και οι υπάλληλοι πληρώθηκαν κανονικά. Άρα σε έχουν αδικεύσει, μου λες, ότι δεν έπρεπε καν να σου λέω αυτό. Βγαίνεις εσύ στον αέρα εδώ στο ράδιο και λες πράγμα που δεν ισχύει, ότι έκαφε λεφτά από παίχτες και από υπαλλήλους. Ναι, δεν έχεις φάει, δεν έχει γίνει. Ποτέ δεν έχεις φάει. Αυτό το σχολιάζαμε χθες με τον Κωστή, το έλεγα. Ρε άνθρωπε μου, για το 44 όταν λες, λέω ένα πράγμα. Ρε αγόρι μου, άκουσε με λίγο, μόνο στο άρθρο 44 μπήκες εσύ. Γιατί πού άλλο μπήκα. Πώς σβήστηκαν τα χρέη στα 180. Ποια χρέη, για να πες στη Γάμα Εθνική και να σβηστούν και να σε πάρει καθαρός ο Μεσσαλίδης. Δηλαδή δεν τιμωρήθηκε, εφόσον δεν έχεις να πληρώνεις, πέφτεις Γάμα Εθνική, πήγε Γάμα Εθνική. Άρα κάποιους φέσωσες.
Εσύ που ήταν παγωμένα τα χρήση σου, γιατί δεν το λες? Εγώ δεν φέσουσα κανένα. Είχα παγωμένα δεν χρήση. Δεν φέσουσες κανένα. Δηλαδή ήταν παγωμένα. Η ΑΕΚ ήταν οι τόκοι και αυτά προσμετρούσαν και εσάς. Δεν φέσουσα κανένα. Τα χρέη μου ήταν 11 εκατομμύρια. Τα χρέη και τα πλήρωσα και τα 11. Ένα λεπτό αυτό που λέμε. Ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει σε ιδιώτη. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα τα 50, 60, 70 γίναν 11. Δεν πλήρωσε προς. Αυτό ήταν την αβάντα που πήρε. Το κεφάλαιό μου το πλήρωσα όλο. Μέχρι τελευταία στιγμή. Σας δίνει άδεια γηπέδου και κάνετε μόκο για τα Σκόπια. Αν σας δώσει προτάσμα, θα βάλετε σημεία το Σκοπείο στο Λευκό Πύργο. Είναι ένα ερώτημα αυτό που θέτεις. Ναι. Δεν ισχύει βέβαια αυτό το ερώτημα, γιατί δεν έχει βάση, δεν έχει λογική. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά είναι να βάλει και σημαίες και κάτω στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα. Τα παίρνουν διαρκώς. Η Αναστασία Γιάμαλη είχε γράψει. Την ξέρεις την κυρία Γιάμαλη? Όχι, δεν τη γνωρίζω την κυρία. Τους 4.000 μπάτσους που θα έχει ο Σαμαράς στη ΔΕΘ, θα τους πληρώσουμε και αυτούς εμείς, αφού του αρέσει τόσο ο ιδιωτικός τομέας, θα πάρει μπράβους. Εννοείται ότι εμείς τους πληρώνουμε. Καλημέρα, ναι. Τα έλεγε τότε η κυρία Γιάμαλη. Έλα, φίλε, έλα. Τι αντί. Καλημέρα, ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Αξής μας είπε γιατί δεν πλήρωνε το ΦΠΑ για να κάνει μεταγραφές και να παίζει η ΑΕΚ Champions League. Αυτά τα προσπερνάει, έτσι. Μάλιστα. Δεν μας τα λέει αυτά. Ότι η ΦΠΑ τα φορτώναμε στον Κόκορα για να παίρνω εγώ τον Ριβάλντο και τους παιχταράδες για να παίζω Champions League και μαζευόντουσαν τα χρέη. Δεν μας τα λέει όπως θέλει τα λέει. Έλα, φίλε, ναι. Λοιπόν, κύριε, λοιπόν, στο ποδόσφαιρο παντρεύουμε την εμπειρία με τη φρεσκάδα. Ναι. Έτσι και στις γυναίκες παντρεύουμε την εμπειρία με τη φρεσκάδα. Ψηφίζω και τις δύο. Καλημέρα σας. Είσαι πόντιος, φίλε? Εύκολα. Είσαι πόντιος? Εύκολα σου λέω. Είσαι πόντιος? Ναι, γιατί. Είμαι πόντιος, ναι. Εντάξει, λειτουργεί γιατί? Το 1/4 του εγκεφάλου. Έτσι θα ήθελες. Άντε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Από τους 4 κιλίνδρους. Στους 2. 1,5. Οι 3 είναι καμένοι. Πεζάς τότες. Να πάμε να το ναι. Οι πόντιοι είναι ένα 10% πανέξυπνοι. Πανέξυπνοι. Όπως ο Μελισανίδης και ο Ιβάν, και ένα 90% που είναι μπούφι. Ναι. Είναι δηλαδή και μπούφι και γεράκια. Ή θα είσαι 10% γεράκι ή 90% μπούφος. Ναι, άρα η πιθανότητα είναι να είσαι μπούφος. Όχι. Αν είσαι πόντιος γενικότερα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή στου 11 θα βρει γεράκι. Εγώ, οι άλλοι 9 είναι μπούφος. Εγώ είμαι μισός. Οπότε είμαι μισός μπούφος. Και μισό γεράκι ταυτόχρονα. Είσαι ταυτόχρονος. Μπουφογέρακας είμαι. Είμαι ένας μπουφογέρακας. Ναι. Ή γερακομπούφος. Γερακομπούφος. Ναι. Καλημέρα, ναι. Λέγε. Καλημέρα από το Ερυθρό Λευκό Μόναχο. Καλώς το. Καλώς το βάψατε και εκεί, μη χάσετε. Τι κάνετε, καλώς τον Κουλιανίδη, καλώς τον Ραπτοβουλίδη. Καλώς τον Ερυθρολευκίδη. Ναι. Καλώς, πόντες είμαι. Λοιπόν, να ψηφίσω σύντομα και να κάνω και μια τοποθέτηση. Βεβαίως. Θα ψηφίσω και εγώ με πρόλαβο προηγούμενος. Τρίο. Να το ονομάσω σύσκεψη, να μην το ονομάσω αλλιώς. Ναι. Θα συσκεπτόμουν με την Κεφαλογιάννη. Ναι. Και καθώς θα συσκεπτόμουν με την Κεφαλογιάννη, να κοιτούσε εκείνο το πούλο να μάθαινε και να την συσκέπτονταν. Φροντιστήριο να κάνει. Φροντιστήριο εντατικό. Κοίτα να δεις τι κάνουμε εδώ. Κοίτα να δεις κι εσύ να μαθαίνεις. Αυτοί είμαστε, τα θέλουμε όλα, ρε φίλε. Τι να πω. Κλασικός φίλος του Ολυμπιακού που θέλει όλα κύπελα, πρωταθλήματα, όλα διαιτησίες. Ναι, όλα δικά σου τα θες, έτσι. 30 πόντους μπροστά και θέλω και πέναλτι. Νάτος. Αυτός. Έξω από την περιοχή. Νάτος. Είδες, θέλει και τη ζωή. Και εσύ είδες. Τρελάρες, αύριο έρχομαι Ελλάδα, δικός. Από το Μόναχο? Από το Μόναχο. 2.180 χιλιόμετρα πόσο είναι? Όχι, θα έρθω από Ιταλία. Α, θα έρθεις από κάτω. Ιταλία. Εντάξει. Αγχώνομαι λίγο, μην πάρει φωτιά τα αμάξι μου τόσα χιλιόμετρα και δεν με πάρουν για προπονητή. Τι αμάξι έχεις? Τι αμάξι έχεις? Το Ιώτα Auris. Δεν θα, μια χαρά είναι γερά αυτά, είναι από καλά. Από τα πιο άσχημα αυτοκίνητα. Εντάξει, αλλά είναι καλά μηχανικά, είναι σκυλιά. Δηλαδή, είναι άσχημο αυτοκίνητο, ναι. Είναι το καινούργιο, είναι όμορφο, έχει όγκο. Το καινούργιο που είναι άσχημο, το παλιό ήταν ωραίο. Είναι 1200 κυβικά. Έχει κάτι φώτα από πίσω σαν τα φρύδια του Παπαγιανόπουλου. Άντε ρε τώρα, φύγε από εδώ πέρα. Auris. Αυτός που το σχεδίασε ανέραστος είναι, ρε. Τρελός, ρε. Ποιο Auris, ρε. Ακούστε. 120 τουρμπο άλογα. Φρε, 200 άλογα να έχει, σου λέω, άσχημο είναι. Το βλέπεις και λες τι κακοτεχνία είναι αυτή. Φιλιά, Ερυθρόλευκε! Ρε φίλε, εμείς είδαμε αυτοκίνητα κατασκευασμένα από τον Τζουτζάρο, να πούμε, και εσύ μας λες τώρα για το Auris. Εγώ έρχομαι από τη χώρα των αυτοκινήτων όμως. Ναι, γι' αυτό τώρα δεν είδα να κάνω κουβέντα μεγάλη. Η Toyota βγάζει τα πιο αθεκτικά αυτοκίνητα και πλέον τα πιο άσχημα. Πολύ καλές μηχανές. Βγάζω σκυλιά, μπορεί να τα έχει 15 χρόνια. Φιλιά, Ερυθρόλευκε! Ναι, ρίχνει. Τελικά το πλαφόν στα διαρκεία τη Τούμπα δεν το βάλατε που θα κληρώσετε τα 1000 τελευταία του. Κλείσε! Τα 1000 τελευταία για άνεργους, βρε! Λοιπόν, ο Ψωμιάδης, ο Παναγιώτης, την Πατουλίδου, γιατί δεν τη χωνεύει?
Α, δεν ξέρω, εσύ να με πεις. Χθες... Αυτά εσύ είναι τα δικά σου τα τζουμπρούζα, αυτά τα κουσκουσιάρικα. Χθες συνέτρωγα μαζί του. Με το Ψωμιάδη. Ναι. Και δεν χωνεύει Πατουλίδη, Ολυμπιονίκη. Και με τον Καραζαφέρη δεν την χωνεύει καθόλου. Γιατί? Δεν ξέρω τι θα ζηλεύει, το μάθουμε σήμερα. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Και είναι και 9 και 56 τώρα, δηλαδή αυτά πρέπει να τα βάλουμε από την αρχή. Στο Facebook όμως. Τι έκανε. Στέλνει στη Μανιάνη. Έτοιμη για το καλοκαιράκι, Μιλένα μου. Πού τα βρει αυτά τα πιπερά, τα κάνει. Σερφάρι πλέον έχει γίνει γκατζετάκια. Πάμε σε ένα ακόμα τελευταίο. Η καλημέρα. Μανιάνη εντωμεταξύ είναι. Είναι πιο η ωραία... αθλήτρια, δεν είναι αυτή, η Μανιάνη. Ναι, η Μανιά. Αρσιβαρίστρια, φά κανένα γαστούκι από αυτήν, στο κάνει το μάγουλο. Βλέπω μαρέδα στο κάνει. Βλέπω ανερία αυτά που μου λέει χθε το βράδυ. Ναι, ο Ψωμιάδης. Ναι, ναι, ναι. Η αθλήτρια και άλλη αθλήτρια. Ναι. Δεν την χωνεύει την Πατουλίδου. Ναι, θα σήμερα το απογευματάκι εκεί στο meeting 7.30 ώρα θα την ρωτήσουμε. Παιδιά, μακραίνετε πολύ. Σαλιαρίζετε. Σαλιαρίζουμε και ήδη, όχι μόνο εγώ. Μαζί. Καλημέρα. Λέω, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Χαμήλωσε λίγο. Κλείσε το ράδιο. Θα έρθουμε εκεί να το... Ναι. Θέλω να ρωτήσεις τον Κόκκινο άμα το ρόμπαλο που είχε στο σπίτι ήταν του Ηρακλή. Όχι. Θέλω να ρωτήσεις. Όχι. Της Αεποντίον ήτανε. Αεποντίον ήταν τότε. Ναι. Και τώρα έγινε πάλι άλλο. Άλλαξε πάλι αυτό. Ωραία. Ναι. Και κάτι άλλο. Άμα ο Άρης κάνει ανακαίνιση το γήπεδο να αλλάξει και λίγο ονομασία, να γίνει Στριλάρης, τώρα που με τον Ολυμπιακό που τα πάει καλά, ας αλλάξει και τι την ομάδα ονομασία. Είστε κύριε. ΠΑΟΚ είναι, δεν τον κατάλαβες. Εσύ με τον Καγκάτσι στα γραφεία πώς πρέπει να λέγεσαι. ΠΑΟΚ είναι, να. Στριλ ΠΑΟΚ. Τώρα θα έρχεται και η Κεφαλογιάννη, ήρθε καμένος εδώ. Με τις τούρτες του Ολυμπιακού στον Ερασιτέχνη τότε. Α, μπράβο. Να δούμε τι έπρεπε. Όταν με τον καφέ και τον οκά τους έδινες πεσκές στον Ολυμπιακό μετά το κύπελο, καλά ήτανε. Βλαχοπαοξί. Βλαχοπαοξί. Θα κάνει ο Άρης. Βρε, θα χάσει ο Άρης, βλαχοπαοξί. Δεν χάνει. Τον Καγκάτσι, που το στείλατε στην ΕΠΟ για να παίρνει ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα. Εσένα πώς δεν σε μπορεί, βλάχο. Πού ήταν ο Καγκάτσι. Ο Γκά, φύγε επόμενη γραμμή. Ο Γκά, σταματάμε γραμμές. Στείλτομε. Βλαχομακεδόνα. Σε έδωσε μια τυρόπιτα ο κομμουνιστής και ξέκασε τα Σκόπια και τη Μακεδονία, βλάχο. Μην του τα θυμίζεις πάλι, ρε φίλε. Καλά τα ξεχάσαμε σήμερα. Λοιπόν, βλαχοπαοξί. Ρεκούλο, Πέλκας και ο Πρίγκιπας κοστίζουν 15 εκατομμύρια συνολικά και ο Γιουνές με τον Τικινή 250 χιλιάρικα και κάθεσε και ασχολείσαι ακόμα. Κουβέντα κάνουμε. Εκεί πάνω ένα μπάρμπα άξιζε, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά αυτή άξιζε. Να τη βγάλει το βράδυ μια βόλτα, ξέρω ναι. εγώ. Ναι, αλλά δεν λέει και τι? Πολλά πράγματα. Ναι, αλλά ο... δεν είναι βάνα μπάρμπα ο Πρίγκιπας και ο Πέλκας, είναι σαν τουζένια του. Σαν τουζένια του. Και εγώ για τη βάνα μπάρμπα στα τουζένια τη τα λέω. Όχι τώρα που είναι γριά. Καλημέρα, παιδιά. Εννοείται ο Πρίγκιπας είναι killer. Ακόμα θα πρέπει πρώτα να παίξει. Τη βγάλει μια βόλτα, την παίξει. Θα πρέπει δηλαδή, να παίξει. Στο θέατρο. Ναι. Ο Ακόμ θα πρέπει πρώτα να παίξει και εδώ δίνω. Απάντηση, ο Άκκο όμως τώρα έχει παίξει 24 και 23, 47 λεπτά. Ο Αγκόμ. Και μου το βγάλατε ότι είναι καλύτερο του Πρίγκιπας. Να το δω, μακάρι. Θα σας κάνει ναι. να ξεχάσετε τον Πρίγκιπας. Μακάρι, μακάρι. Έτσι. Αλλά μέσα σε 47 λεπτά, εσείς συνοπαδοί, φίλοι, εχθροί, αντίπαλοι, πού είδατε ότι είναι καλύτερο από τον Πρίγκιπας. Δεν είπαμε ότι είναι καλύτερο. Ναι. Έχει άλλα στοιχεία. Τάχει. Περισσότερα στοιχεία. Να μου τα δείξει. Και άμα ο Πρίγκιπας του κόψει το λαιμό. Ξέρεις γιατί εγώ τρελαίνομαι. Γιατί τον κάνουμε μάγκα χωρίς να δούμε αν είναι μάγκας. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι. Κοίταξε, είναι. Καμιά φορά στη δουλειά μας ναι. θα πρέπει να προηγηθούμε και ας χάσουμε πόντους. Α, λες ότι κάνουμε πρόγνωση. Οκ, το δέχομαι. Δηλαδή, το δέχομαι αυτό. Το γιατί όταν κάνουμε κριτική ναι. στους άλλους εκ του αποτελέσματος. Το δέχομαι. Είναι εύκολο να το κάνουμε. Ναι, αλλά είναι άδικο. Ναι. Είναι άδικο να το, κοίταξε, με το Χατσερίδη π.χ. Είναι... ο οποίος καθώς έπαιξε 1,5 μάτς και τον ναι. ξεφωνίζουμε. Κατάλαβες ναι. αυτό λέω. Ναι. Τον ένα τον σκίζουμε, τον άλλο τον αποθεώνουμε χωρίς να του ζούμε. Σωστό. Ή τον βέρνουν. Σωστό. Κλείνουμε όμορφα παιδιά σήμερα. Ειρηνικά. Γαλήνια. Έτσι και θα πάμε το απόγευμα στην έκθεση και θα είμαστε με φρουφρού και αρώματα. Δώσε λίγο κάτσε, ξεφώνησε. Πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Θα είμαστε εκεί. Αυτό το Χατζερίδη, ρε. Να. Γιατί το πήρανε για το βόλιο, το πήρανε και το μπάσκετ. Αυτή την Αμερικανιά το βράδυ, πώς θα την γλιτώσουμε, ρε φίλε. Θα περάσει καλά όμως. Θυμίστε το που σου λέω. Στο τέλος θα αφήσει με χαμόγελο. Κοίταξε, όσο είμαι κοινωνικός και τα λοιπά, φαίνεται. Άλλο τόσο είμαι και μοναχικός, φίλε. Ναι, γι' αυτό έχουμε και το σκυλάκι μας, τις στιγμές μας. Δεν μπορώ αυτά τα σάλια, τα υποκριτικά. Θα δεις ανθρώπους που θα έρθουν να σε αγκαλιάσουν. Δεν θέλω. Κάνε λίγο τώρα. Θα κρατήσω να σε αγκαλιάσουν. Μου έλεγε χθες ο Καρατζαφέρης το βράδυ. Είναι κολλητός με τον Βασκόπουλο. Και μου έλεγε όταν βγαίναμε τότε νέοι λέει με τον Βασκόπουλο. Χαμός, ε. Πρόσεξε να δεις και τον πιάναν το χέρι, τον κάνει χειραψία. Είχε από κάτω ένα υγνόπνευμα λέει ο Βασκόπουλος. Και ήταν λίγο μικροβιοφοβικός. Πλάκα με κάνε. Και έκανε τα χέρια. Εσύ από αυτά τα λιπαντικά τσάκα κατευθείαν μέσα. Αλλά Βασκόπουλος θα έρθει. Όχι ρε φίλε.
Θέλω να σου πω ότι. Ότι είχε θέμα, ότι, ναι. Ναι, αλλά δεν γίνεται να το αποφύγει. Είναι δημόσιο τώρα, πρόσωπο. Δεν μου λες τώρα όλοι αυτοί οι φίλοι του Βοσκόπουλου που τον πιάνε το χέρι. Ναι. Τώρα που είχε χρέη ο Βοσκόπουλος, δώσε κανένα φράγκο να πούμε. Ναι, δεν είναι. Δεν. Όχι, όχι, Κωστή. Λοιπόν, άσε, μάθε να ζει. Ναι, αλλά αυτοί πρόσεξε. Ναι. Αυτοί που του πιάνε το χέρι τον κάναν μάγκα τόσα χρόνια. Και αυτοί γέμιζαν τα μαγαζιά και γι' αυτό έπαιρναν 20 εκατομμύρια. Γουστάρανε όμω κιόλα. Και αυτό γούσταρε και το διάστημα. Άρα του είχε άμεση εξάρτηση. Μάθε να ζει με τη μοναξιά σου, φίλε. Και με τη μοναξιά να ζει. Αυτά τα σάλια τα απογευματινά με τον Μπούζο και την Αλατζά. Εσείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, μάθετε να ζείτε με την Wind Vision, γιατί μόνο έτσι θα απολαύσετε την ομαδάρα σας φέτος. Με τη Wind Vision απολαμβάνετε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sports. Δείτε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και όλες τις άλλες ομάδες στα εντός έδρας παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Απολαύστε Νεϊμάρ, Εμπαπέ, Ρονάλντο και άλλους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις από Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία. Κάπου εδώ το Rap and Cool Show κατεβάζει στόρια. Ευχαριστήσουμε Θανάση Καζαμπάκα βεβαίως στην ρύθμιση των ήχων. Όλους εσάς και όλες εσάς που ήσασταν στην πρωινή μας παρέα. Συνεχίζεται όμως αυτή η παρέα. Αμέσως τώρα σκυτάλιν θα έχουμε στον Κώστα Βαραγιάννη για δελτίο ειδήσεων. Και στο καπάκι έρχονται τα τρελά αγόρια. Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος. Στη 12 η ενημέρωση χτυπάει στο κόκκινο. Γιώργος Μπούζος. Φεύγουμε. Αντιός.